Γεια σας. Η κάμερα και το συνεργείο της ΕΤΕΝΑ, καθώς και τα παιδιά που αποτελούν την ομάδα του Δήμου Αργοστολίου της Κεφαλονιάς, βρεθήκαμε εδώ, στη Λουμπλιάνα και στη Σλοβενία, για να δημιουργήσουμε μια ακόμα εκπομπή της σειράς Παιχνίδια Χωρίς Σύνορα. Είμαστε στο μια μέρα πριν, βρήκαμε αυτό το όμορφο και αντιπροσωπευτικό μέρος της Λουμπλιάνας για να σας χαιρετήσουμε. Έχουμε τις πρόβες, έχουμε τις επιδείξεις των παιχνιδιών, έχουμε πάρα πολλά να δούμε, έχουμε να γνωρίσουμε βέβαια και τα παιδιά που συμμετέχουν στην διοργάνωση εδώ των Σλοβένων. Μείνετε μαζί μας, θα έχουμε πολλά να δούμε και ενδιαφέροντα και ελπίζουμε ότι θα έχουμε και μια καλή θέση για την Ελλάδα και την Κεφαλονιά. Μέρα της άφιξης, η Σλοβενική διοργάνωση έχει ετοιμάσει μια παρέλαση στους δρόμους της Λουμπλιάνας. Η μπάντα και βέβαια όλες οι ομάδες με τα κουστούμια των παιχνιδιών παρελάβουν στους δρόμους. Βέβαια, παιδιά είναι χαρούμενα, διασκεδάζουν, το βλέπετε κι εσείς. Και αυτά είναι και τα παιχνίδια χωρίς σύνορα. Με το που κατεβαίνεις από το αεροπλάνο, ορμάς στους δρόμους με τα κουστούμια και διασκεδάζεις. Βλέπετε τα κουστούμια των παιχνιδιών που θα παρακολουθήσετε. Πάρα πολύ όμορφα κουστούμια οι Σλοβαίνοι, πραγματικά, στην πρώτη τους χρονιά που συμμετέχουν. Και εδώ είναι οι ομάδες. Και βέβαια ο απαραίτητος κόσμος που στην Ευρώπη είναι ιδιαίτερα φίλος των παιχνιδιών χωρίς σύνορα, όπως είσαστε κι εσείς, και δεν χάνει καμία εκδήλωση. Διαπίστευση, η ομάδα του Δήμου Αργοστολίου για να περαστούν τα καρτελάκια στους καρπούς. Να ελεγχθούν τα διαβατήρια και τα πιστοποιητικά υγείας και να κληρωθούν οι αριθμοί και οι θέσεις των παιχνιδιών. Μια βόλτα στο κέντρο της πόλης είναι πάντα απαραίτητη, ιδιαίτερα όταν έχει καλό καιρό. Και όπως βλέπετε, ο ήλιος είναι δυνατός και στη Λουμπλιάνα. Η Βρυσίδα Χάλδα και ο Σπύρος Μελάς, η Ευαγγελία Θεοτοκάτου και ο Παναγιώτης Κατσούρης, η Βίκη Πολάτου και ο Ανδρέας Βαρδάλος και η Θάλια Αντωνάτου και ο Αλέξανδρος Αναλυτής περιεργάζονται τα αξιοθέατα της πόλης της Λουμπλιάνας και βέβαια καταλήγουν στο χώρο των παιχνιδιών. Εντυπωσιακό σκηνικό, οι πρώτες παρατηρήσεις, οι πρώτες εκτιμήσεις στην επίδειξη των παιχνιδιών. Αλλά υπάρχουν και εκδρομές. Σε κάθε διοργάνωση λοιπόν, εκτός από το πρόγραμμα των προβών και των αγώνων και των παιχνιδιών, υπάρχει και το πρόγραμμα το κοινωνικό, όπου περιλαμβάνει εκδρομές, δείπνα, πάρτι, χορούς. Και εδώ στη Σλοβενία βέβαια επισκεφτήκαμε το Bleed. Είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο για την ομορφιά του, την οποία μπορείτε και εσείς να δείτε μέσα από την κάμερα της ΕΤΕΝΑ. Η λίμνη με το νησάκι της σε ένα περιβάλλον καταπράσινο, ιδιαίτερα γαλήνιο και ιδιαίτερα τουριστικό. Κοινωνικό πρόγραμμα και πάλι, μια βόλτα στη Λουμπλιάνα με ποταμόπλοιο, για να τη δούμε και από το ποτάμι. Και ξαφνικά από την Κεφαλονιά βρέθηκε στην κεντρική πλατεία της Λουμπλιάνα και όλα αυτά χάρη στα παιχνίδια χωρίς σύνορα. Πώς φαίνεται η πόλη? Η πόλη είναι πάρα πολύ όμορφη, εντυπωσιακή θα έλεγα, γιατί τα περισσότερα της κτίρια είναι παλαιά, δεν είναι σε
μοντέρνα αρχιτεκτονική. Οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ φιλικοί και πάρα πολύ φιλόξενοι. Πιστεύω ότι είναι μια εμπειρία που δεν θα πρέπει να τη χάσει κανείς. Εάν σου έλεγαν να ξανάρθεις στα παιχνίδια χωρίς σύνορα, ανεξάρτητα από το πώς θα τα πάει η ομάδα σου, θα ξαναρχόσουμε? Ναι. Φανατικά? Ναι. Αλέξη, όταν έμαθες ότι είσαι στην ομάδα του Δήμου Αργοστολίου της Κεφαλονιάς και ότι θα έρθεις στα παιχνίδια χωρίς σύνορα στη Λουμπλιάνα, φανταζόσουν κάτι για αυτά τα παιχνίδια. Όταν ήρθες εδώ, πώς τα βρήκες, ήταν αυτό που είχες φανταστεί? Απλώς φανταζόμουν ότι θα περάσω ωραίες στιγμές με παιδιά νέους σαν και εμάς από άλλες χώρες, που αυτή την εμπειρία δεν την έχω ξαναζήσει. Και πιστεύω ότι είναι όπως τα περίμενα και ίσως και καλύτερα. Τα παιδιά από όλες τις ομάδες είναι πολύ φιλικά και έχουμε αρκετά καλές σχέσεις, δηλαδή, για τις λίγες μέρες που γνωριζόμαστε. Με ποια χώρα νομίζεις ότι ταιριάζουμε περισσότερο σαν έτσι, σαν ταμπεραμέντο εμείς οι Έλληνες? Δεν ξέρω γενικά για εμάς τους Έλληνες, πάντως εγώ μου αρέσει μια Ιταλίδα. Δουλειά και πάλι, έχει έρθει το βράδυ και είναι το βράδυ της πρόβας. Μία και μοναδική πρόβα, έτσι ίσα για να καταλάβουν τα παιδιά περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Η πρόβα όμως δεν είναι μόνο για τα παιδιά, η πρόβα είναι και για τα συνεργεία, για τις κάμερες, για όλους εμάς που δουλεύουμε για να σας μεταδώσουμε αυτή την εκπομπή. Μια μέρα πριν, περασμένη η νύχτα, και εμείς είμαστε εδώ, όλα τα συνεργεία των 9 ευρωπαϊκών χωρών και βέβαια οι ομάδες, οι πρόβες συνεχίζονται. Τα παιδιά είναι κάτω στο τερέν και ο αρχηγός της ομάδας του Δήμου Αργοστολίου της Κεφαλονιάς, κύριος Γιώργος Τσιλιμιδός και πρόεδρος της Αθλητικής Επιτροπής του Δήμου Αργοστολίου της Κεφαλονιάς, είναι κοντά στα παιδιά και κοντά σε εμάς. Καλησπέρα. Θέλω να ρωτήσω καταρχήν, ο αρχηγός μιας ομάδας, τη συγκεκριμένη περίπτωση εσείς, τι ρόλο παίξατε για την ομάδα πριν από τα παιχνίδια χωρίς σύνορα, αλλά και εδώ στα παιχνίδια, στη διάρκεια των παιχνιδιών? Κοιτάξτε, ο ρόλος του αρχηγού της ομάδας είναι σημαντικός. Καταρχήν, πριν από τα παιχνίδια, συντονίζει την όλη προετοιμασία της αποστολής και την προπόνησή τους, τον τρόπο μετάβασης στον τόπο που θα γίνουν τα παιχνίδια, φροντίζει για κάθε λεπτομέρεια που απαιτεί η διεξαγωγή αυτή. Κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών, ο ρόλος του αρχηγού είναι να εμψυχώνει τα παιδιά, να βλέπει τις ατέλειές τους στα διάφορα παιχνίδια, να εντοπίζει πιθανά λάθη και να τα διορθώνει. Μέχρι στιγμής η ομάδα στην πρόβα τα πάει πολύ καλά. Πιστεύετε ότι αύριο θα τα πάει εξίσου καλά, ίσως και καλύτερα? Το ελπίζουμε. Είμαστε σίγουροι ότι θα κάνουμε κάτι καλύτερο. Ξέρετε, συνήθως όλες οι ελληνικές ομάδες τα πάνε πολύ καλά στην πρόβα και δεν τα πάνε για τόσο καλά στον τελικό. Θα μπορέσετε να σπάσετε την παράδοση? Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο δυνατό. Κεφαλονιά συμμετέχει για πρώτη φορά. Είδατε πώς είναι η διοργάνωση? Θα ερχόσαστε του χρόνου? Και αν ερχόσαστε, θα είχατε διαφοροποιήσεις στην ομάδα? Αν μας δινόταν η ευκαιρία, φυσικά θα θέλαμε να ξανάρθουμε, γιατί αυτή η νεολαίστικη συγκέντρωση είναι πολύ σημαντική για την νεολαία του νησιού μας, γιατί ξανοίγεται ένας καινούργιος δρόμος πλέον συνεργασίας με όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς και θα θέλουμε να φέρουμε σε επαφή τους νέους μας που είναι αναγκασμένοι να βιώσουν αυτή την κατάσταση πλέον. Τι θα αλλάζατε τώρα με τη φετινή εμπειρία? Θα βλέποντας το πώς είναι η όλη διοργάνωση, θα είχαμε κάποια σχετικά καλύτερη προετοιμασία και ίσως να επιλέγαμε τους αθλητές μας με διαφορετικά κριτήρια, αν και οι συμμετέχοντες είναι αρκετά ικανοί.
σας και πάλι μαζί. Αυτή τη φορά από το κεντρικό στάδιο της Λουμπλιάνα στη Σλοβενία. Μία ακόμα εκπομπή από την αγαπημένη σας σειρά παιχνίδια χωρίς σύνορα είναι έτοιμη να ξεδιπλωθεί. Όλα τα παιδιά, όλες οι ομάδες, όλες οι χώρες είναι και αυτές έτοιμες να τη δημιουργήσουν και βέβαια η ομάδα του Δήμου Αργοστολίου της Κεφαλονιάς. Θα είμαστε μαζί, θα δούμε 10 παιχνίδια, θα δούμε τα παιδιά. Περιμένουμε επιτέλους μια καλή θέση για την ελληνική ομάδα. Ελπίζουμε πάντα, ελπίζουμε και απόψε ότι θα την έχουμε. Μείνετε κοντά μας, θα διασκεδάσετε πολύ. Αυτό ήταν το τραγούδι ύμνος, φτιαγμένος ειδικά για τα παιχνίδια χωρίς σύνορα από τους Σλοβένους. Οι παρουσιαστές μας, Σπέλα και Γκρέγκορ, Γιχλάβα από τη Δημοκρατία της Τσεχίας, η πρώτη ομάδα που παρουσιάζεται. Καλώς ήρθατε Κεφαλόνια, Ελλάδα! Καλώς ήρθατε Κεφαλονιά και Ελλάδα, η δικιά μας ομάδα. Αρέτσο από την Ιταλία. Η ομάδα της Ουγγαρίας ακολουθεί και η ομάδα της Μάλτας. Αυτή είναι η Ούγγρη. Πορτογαλία. Ελβετία. Αυτή είναι η Πορτογάλη, με τα πράσινα. Τώρα βγαίνουν οι Ελβετοί με το ροζ φούξια χρώμα, ακολουθούν οι Ουαλοί από το Ρέξαμ. Και βέβαια, το καταλάβατε και από το χειροκρότημα, η ομάδα της Λουμπλιάνας της Σλοβενίας. Παρουσιάστηκαν λοιπόν οι ομάδες, παρουσιάζονται τώρα και οι παρουσιαστές. Η Μαρτσέλα από την Δημοκρατία της Τσεχίας. Из Грчии в Любляну пришла Дафни. Καλησπέρα, Дафни. Добрый вечер, стариомени Словения, это Грегия Борисина, Рапуни против Сокровня. За итальянскую телевизию стримля игры в Резмея Эторе. Buonasera, Эторе. Ο Эторе από την Rai Uno, από την Ιταλία. MTV, Μαγιάρσκα Телевизия, είμαι ο Λουβιάνιο Δίξνο, Дорочо, in Gavoria. Gavor θα είναι κομμουτήρο, живо, за το κανείς δάμι, είπα του Дорочо. Η Δωροθέα από την Ουγγαρία. Με το σκονάκι της. Ο Τζον Ντε Μανουέλ από τη Μάλτα. Andan sabotaje po inaugura il colhato di collo l'ottaia specialmente tinta melia. Vola lì pa Lubiana. Cristina po mesure igre presmeasa portugalsko televizio. Buon night Cristina. I Cristina po tin Portugalia. Lubiana srećno mora. I švicarske televizije prikaja voditeljski par, to sta Katerina i Paolo. I Katerina ke o Paolo a po tin elvetiki tilorasi. Tin italofoni. Buonasera amici sloveni, voglio mandare un caloroso saluto alla Svizzera, alla nostra squadra di Valle Unsernone, forza ragazzi! Svezia, basta Ljubljana prišla, Nia in Istin. Και τελευταίοι, η Νία και ο Γέστιν από την Ουαλία. Rada imam Slovenija. Società Slovenija je lepa deja lu. Bravo, και αυτή ήταν η δική μας οικογένεια, η οικογένεια των παρουσιαστών. Μια οικογένεια που μένει για τα παιχνίδια χωρίς σύνορα κάποιους 4 μήνες μαζί. Έχουμε γίνει όλοι πολύ φίλοι παρακολουθώντας αυτή τη σειρά.
Έχουμε όμως και τους κριτές, τους οποίους βλέπετε, ένας κριτής από κάθε χώρα με επικεφαλής τον Ντενί Πετιό, ο οποίος είναι Βέλγος και δεν έχει καμία σχέση με τις ομάδες που παίζουν στα παιχνίδια χωρίς σύνορα, εφόσον δεν παίζει βέβαια το Βέλγιο. Πριν όμως περάσουμε στο αθλητικό, αγωνιστικό και παιχνιδιάρικο μέρος της διοργάνωσης, μια κάρτα ποστάλ από τη Λιουμπλιάνα. Μια τυπική κεντροευρωπαϊκή πόλη που βρίσκεται ανάμεσα στις Άλπεις και τη Μεσόγειο. Η Δημοκρατία της Σλοβενίας δημιουργήθηκε στις 25 Ιουνίου του 1991 και φυσικά η Λιουμπλιάνα αποτέλεσε την πρωτεύουσά της. Μια πόλη με 250.000 περίπου κατοίκους επί των 2 εκατομμυρίων του συνολικού πληθυσμού της Σλοβενίας. Μια πόλη με χρώμα και αίσθηση κυρίως αυστριακή από τη γειτονική χώρα, με απλόχωρους δρόμους, αραιό κυκλοφοριακό, πεντακάθαρη και καταπράσινη, μια πόλη που θέλει να διεκδικήσει το δικό της χώρο στα ευρωπαϊκά πράγματα. Το κέντρο της παλιάς πόλης εκτείνεται στα πόδια του κάστρου. Το Εθνικό Θέατρο, η αίθουσα της Φιλαρμονικής, η Εθνική Βιβλιοθήκη και το Εθνικό Μουσείο είναι οι τέσσερις πόλοι της σλοβενικής ιστορίας και παράδοσης. Πέρα το Κέντρο Πολιτισμού και το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης αντικατοπτρίζουν τη σημερινή ζωή. Πολλά παραδοσιακά γεγονότα από την Άνοιξη ως το φθινόπωρο γεμίζουν την ήσυχη ζωή της πόλης. Ακόμα η πόλη είναι γνωστή για τις διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις της. Φέτος γιορτάζει κιόλας τα 850 γενέθλιά της. Ήταν το 1144 που βαφτίστηκε Λιουμπλιάνα. Της ευχόμαστε να ζήσει ευτυχισμένα. Εμάς τους Έλληνες μας εντυπωσίασε το πράσινο. Κατά πράσινα δάση και πάρκα ξεκούρασαν τα μάτια μας με κάτι που μας λείπει τόσο πολύ στην πατρίδα. Αφθονία νερών και βέβαια υγρασία, ρυθμοί ζωής διαφορετική, πιο ανθρώπινη και μια πολύ καλή διοργάνωση από τη σλοβένικη τηλεόραση, ακόμα και αν ήταν η πρώτη της φορά που συμμετέχει στα παιχνίδια χωρίς σύνορα, έκαναν την παραμονή μας εδώ άνετη και λειτουργική. Μια παράξενη ιστορία έχει να διηγηθεί το κάστρο της Πρετζάμα. Ιδιοκτήτης του ήταν ένας υπότης, ο κύριος Εραζέμ Πρετζέμσκι. Ο κύριος βέβαια ήταν υπότης, αλλά ήταν πολύ κακός υπότης. Ήταν απατεώνας, ήταν κλέφτης και ζούσε κλέβοντας τους περαστικούς από το δρόμο. Τι έγινε λοιπόν? Ο αυτοκράτορας τότε εκνευρίστηκε πάρα πολύ και έστειλε ανθρώπους να τον συλλάβουν, τον συνέλαβαν, όχι μόνο επειδή ήταν κλέφτης και υπήρχαν πολλά παράπονα για αυτόν, αλλά γιατί είχε κάνει το λάθος να σκοτώσει και ένα συγγενή του αυτοκράτορα. Ο υπότης λοιπόν συνελήφθη, άγνωστο με ποιο τρόπο καταφέρνει να δραπετεύσει, ξαναπηγαίνει στο κάστρο του και εκεί συνεχίζει να ζει κλέβοντας. Μάλιστα δεν φτάνει που έκλεβε, έκανε και πλάκες. Γιατί στους ανθρώπους τους οποίους έκλεβε, τους έστελνε ψητά κρέατα και σταφύλια από τον πύργο του. Έξαλλος λοιπόν ο αυτοκράτορας στέλνει έναν άρχοντα από την Τεργέστη να τον σκοτώσει. Δεν τα καταφέρνει ούτε αυτός να τον σκοτώσει και εδώ έρχεται η πολύ γνωστή ιστορία, έρχεται ο προδότης. Ο υπηρέτης του υπότη, ο οποίος λέει στον άρχοντα από την Τεργέστη μία συγκεκριμένη μέρα, μία συγκεκριμένη ώρα και ένα συγκεκριμένο τόπο στον οποίο θα βρίσκεται το αφεντικό του. Αυτός ο τόπος ήταν η τουαλέτα. Έτσι λοιπόν τη στιγμή που ο καημένος ο υπότης πήγε στην τουαλέτα, κανόνια στράφηκαν εναντίον τους και τον σκότωσαν. Έτσι άδοξα τέλειωσε ο υπότης και έτσι δημιουργήθηκε και το πρώτο παιχνίδι που θα δείτε αμέσως. Πρώτο παιχνίδι λοιπόν. Δύο αγόρια, δύο κορίτσια παίζουν και ένα αγόρι αντίπαλος από άλλη ομάδα. Το ένα αγόρι πρέπει να ανάψει το δαβλό και να το στηρίξει στον τοίχο. Μόλις γίνει αυτό, οι άλλοι παίκτες μπορούν να στρέψουν τον καταπέλτη προς τα μπαλόνια που είναι γεμάτα νερό. Ένα αγόρι και ένα κορίτσι γονατίζουν για να κρατήσουν τις ρόδες του καταπέλτη, ενώ το αγόρι που άναψε το δαβλό αρχίζει να ρίχνει μπαλόνια προς την τουαλέτα όπου βρίσκεται το αγόρι από την αντίπαλη ομάδα. Αυτά τα μπαλόνια μετράνε στο τέλος για να βρεθεί ο νικητής. Έχουμε όμως και ένα στοίχημα, η Ελβετία που ποντάρει στην Ουγγαρία. Η Ελβετία δεν παίζει σε αυτό το παιχνίδι και είμαστε έτοιμοι για τον πρώτο γύρο ανάμεσα στην Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ουαλία και την Ουγγαρία. Αντίπαλος λοιπόν στην Ουγγαρία είναι ο Αλέξης Αναλυτής. Το στοίχημα, για να μπορείτε να παρακολουθείτε κι εσείς, βλέπετε έχει ξεκινήσει το παιχνίδι, είναι κάποιες σημαίες που είδατε κάποια στιγμή στην οθόνη σας. Η ροζ φούξια της Ελβετίας, η κίτρινη της Ουγγαρίας, η Ελβετία ποντάρει στην Ουγγαρία. Παρακολουθούμε λοιπόν τον πρώτο γύρο. Στις οθόνες σας είναι η ομάδα της Ουαλίας και της Ουγγαρίας, εδώ είναι η Ιταλή με το γαλάζιο. Βλέπετε στην τουαλέτα είναι καθισμένος ένας παίκτης της αντίπαλης ομάδας, οι άλλοι ρίχνουν με τους καταπέλτες. Εδώ είναι ο Αλέξης.
ο οποίος είπαμε παίζει αντίπαλο στην Ουγγαρία, καταφέρνει και διώχνει τα μπαλονάκια των Ούγγρων και αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, να κόψουμε βαθμούς. Βλέπετε τις προσπάθειες εδώ των παιδιών και των ομάδων, είπαμε Ιταλοί, Πορτογάλοι, Ουαλοί και Ούγγροι. Και πάλι ο Αλέξης, διασκεδάζουν τα παιδιά όπως βλέπετε, οι Ούγγροι έχουν καταφέρει να βάλουν μερικά μπαλόνια μέσα. Προσπαθεί να αποκρούσει ο Μαλτέζος αντίπαλος τους Ιταλούς. Αυτή είναι η ομάδα της Ουαλίας. Βλέπετε ότι τα μπαλόνια είναι γεμάτα νερό, σκάνε μέσα, καταβρέχουν τον παίκτη. Ευτυχώς ο καιρός είναι καλός και είναι ευχάριστη δροσούλα. Άλλο ένα για τον Αλέξη, άλλο ένα για τον Αλέξη. Κατάφεραν και έβαλαν ένα και οι Ιταλοί. Εδώ είναι η ομάδα της Πορτογαλίας. Οι υπότες λοιπόν στις τουαλέτες και απ' έξω οι εχθροί τους να τους πυρπολούν με μπαλονάκια γεμάτα νερό και η σφυρίχτρα λήξης του Ντενί Πετιού. Βλέπουμε σε γρήγορη κίνηση τις προσπάθειες των Ούγγρων που τα πήγαν πάρα πολύ καλά και των Ουαλών. Νομίζω ότι οι Ούγγροι θα έχουν σαφή διαφορά στη βαθμολογία. Και εδώ να σας πω ότι οι μπάλες συνολικά είναι 40. Βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο αν καταφέρουν να σημαδέψουν. Βλέπουμε τη βαθμολογία. Όντως η Ουγγαρία με 25 μπάλες, η Ουαλία και η Πορτογαλία με 18 και η Ιταλία με 6 μπάλες. Συνεπώς, στον πρώτο γύρο η Ουγγαρία είναι πρώτη. Πολύ καλά την ποντάρισε η Ελβετία, θα πάρει και αυτή τους βαθμούς της, τους πολύ καλούς. Και μιας και μιλήσαμε για την Ελβετία, ας ταξιδέψουμε στη Βάλε Ονσερνόνε. Μια τραχιά, άβολη και φτωχή κοιλάδα, όπως ο Πιέρο Μπιανκόνι την περιέγραψε, η Ονσερνόνε διατηρεί πιστά τα δείγματα του παρελθόντος της, αλλά και δείχνει περήφανα τα νεότερα επιτεύγματά της, όπως το κοινωνικό κέντρο του Ρούσο, τα αναπαλαιωμένα τυπικά της σπιτάκια πνιγμένα στα λουλούδια και μια φιλοξενία που την αξία της έμαθε από τους μετανάστες της που γεμίζουν τον κόσμο. Είμαστε πανέτοιμοι για το δεύτερο γύρο, για ένα γύρο στον οποίο βέβαια παίζει και η ομάδα της Κεφαλονιάς. Παίζουν λοιπόν η Μάλτα, η Σλοβενία, η Τσεχία και η Ελλάδα. Βλέπετε με τα μπλε τους Έλληνες, Παναγής Κατσούρης, Σπύρος Μελάς, Θάλη Αντωνάτου, Ευαγγελία Θεοτοκάτου. Έφυγαν τα παιδιά, έφυγαν οι ομάδες, ανάμεσα τους βέβαια και οι δικοί μας. Είπαμε Μάλτα, Σλοβενία, Τσεχία, Ελλάδα στο δεύτερο γύρο. Ανάβουν οι δαυλοί και πρέπει να ετοιμαστούν βέβαια. Μόλις ανάψει ο δαυλός μπορούν να φύγουν τα παιδιά με τους καταπέλτες. Οι κριτές παρακολουθούν από κοντά. Και όπως βλέπουμε είναι η κοπελιά που δίνει το σήμα για όλους να φύγουν. Και αρχίζουν να εξφενδονίζονται μπαλόνια. Η δικιά μας η ομάδα είναι δεξιά στις οθόνες σας με το δικό μας το μπλε το ελληνικό. Και βάζουμε μπαλόνια συνέχεια. Προσπαθούν βέβαια οι αντίπαλοι να αποκρούσουν τα μπαλόνια. Ο συγκεκριμένος Ουαλός αντίπαλος επί της Σλοβενίας μόλις έγινε μούσκεμα. Και δεν είναι ο μόνος βέβαια. Βλέπετε εδώ αυτοσυγκέντρωση του παίκτη για να αποκρούσει τον μπαλόνι. Σλοβένοι. Οι Μαλτέζοι με τα λευκά. Και τα μπαλόνια που εξφενδονίζονται με συνεχή ροή. Ο αντίπαλος ο δικός μας που είναι από την Ιταλία δεν κάνει και μεγάλες απόπειρες να αποφύγει τα μπαλόνια του και εδώ είναι ο Πορτογάλος αντίπαλος τελείως απαθής. Όσο πιο απαθής βέβαια είναι αντίπαλοι τόσο καλύτερα για μας. Και
Εδώ είναι ο Ούγγρος αντίπαλος στην τσεχική ομάδα. Απλώς κάθεται και παρακολουθεί τα μπαλόνια που έρχονται. Εδώ είχαμε και μερικές ατυχίες. Αντί να μπουν τα μπαλόνια στη θέση τους, χτύπησαν στον τοίχο. Σε γρήγορη κίνηση οι δικές μας προσπάθειες, οι προσπάθειες των παιδιών του Δήμου Αργοστολίου της Κεφαλονιάς που τα πήγαν πάρα πολύ καλά. Βλέπετε πόσο καλά τα πήγαν. Έβαλαν 25 μπάλες σε 1.51 χρόνο, δηλαδή τσακίσαν και την ίδια την Ουγγαρία. Πρώτη λοιπόν σε αυτό το παιχνίδι και όχι μόνο στο γύρο. 19 μπάλες για την Τσεχία, 17 για τη Σλοβενία και 15 για τη Μάλτα. Η δικιά μας η ομάδα νάτι επιτέλους πρώτη με 9 βαθμούς. Δεύτερη Ουγγαρία με 8, τρίτη η Τσεχία με 7, τέταρτη η Πορτογαλία με 6, Ουαλία με 5, Σλοβενία με 4, Μάλτα με 3, Ιταλία με 2 και βέβαια η Ελβετία από το στοίχημά της στην Ουγγαρία πήρε τους 8 βαθμούς. Μπράβο στα παιδιά της Κεφαλονιάς, το πρώτο παιχνίδι, ξεκινάμε πολύ καλά, απολαύστε το. Δείτε τον πίνακα, τι ωραία να είναι η Ελλάδα και η Κεφαλονιά στην πρώτη θέση με 9 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση είναι η Ελβετία μαζί με την Ουγγαρία. Στην τέταρτη θέση η Τσεχία, στην πέμπτη η Πορτογαλία, στην έκτη η Ουαλία, στην έβδομη η Σλοβενία, στην όγδοη η Μάλτα, στην ένατη η Ιταλία. Γεμίστε τα ματάκια σας με αυτή την καρτέλα που έχει την Ελλάδα και την Κεφαλονιά πρώτη. Όλοι οι Σλοβαίνοι ξέρουν τις περιπέτειες του Μάρτιν Κρπάν. Τις ακούνε από τις γιαγιάδες τους, τις διδάσκονται στο δημοτικό. Για να μάθουμε λοιπόν και εμείς τι ήταν ακριβώς αυτός ο Μάρτιν Κρπάν. Το 13ο με 14ο αιώνα καινούργιοι εμπορικοί δρόμοι ανοίγονταν στη Σλοβενία. Γιατί ήταν κάπου το κέντρο της Ευρώπης. Ένα από τα προϊόντα τα οποία πέρναγε από εδώ, ερχόταν επίσημα ως τη Σλοβενία, ήταν το αλάτι. Και εδώ γινόταν άλλη μια γνωστή ιστορία, αλλά θρεμπόριο. Οι Σλοβαίνοι λοιπόν έπαιρναν επίσημα το αλάτι και μετά διάφοροι άνθρωποι τους, κυρίως χωρικοί, για να πλουτίσουν, το διοχέτευαν στις χώρες της Ευρώπης με λαθρεμπόριο. Ένας λοιπόν από αυτούς ήταν και ο Μάρτιν Κρπάν. Ο Μάρτιν Κρπάν κατάφερνε να εισχωρήσει σε ξένα και εχθρικά εδάφη, κατάφερνε ακόμα δε να ξεπερνάει και τον κίνδυνο των τουρκικών εισβολών που τότε ήταν συχνότατες εδώ. Ήταν ρωμαλαίος, ήταν δυνατός, ήταν έξυπνος, ήταν πετυχημένος. Ήταν ένας άνθρωπος με τον οποίο μπορούσαν κάλλιστα να ταυτιστούν οι χτυπημένες και κατώτερες κοινωνικές τάξεις. Ήταν ήρωας, ήταν ο Μάρτιν Κρπάν. Ο Μάρτιν Κρπάν λοιπόν, χοντρός-χοντρός, θα σηκώσει το αλογάκι του και θα το μεταφέρει στα 3 πρώτα σακιά με αλάτι. Θα τα φορτώσει στο αλογάκι και θα συνεχίσει τη διαδρομή του, φορτώνοντας συνέχεια το άλογο, περνώντας από δάση, από χιόνια και από άλλες περιπέτειες. Στόχος του παιχνιδιού, το άλογο με όλα τα σακιά να βρίσκονται στο πόντιουμ του τέλους και η βαθμολογία, η μεγαλύτερη διαδρομή, στο συντομότερο χρόνο. Έχουμε την Ουγγαρία που στοιχηματίζει στην Ουαλία, όπως βλέπετε. Και είμαστε έτοιμοι να απολαύσουμε τον πρώτο γύρο ανάμεσα στην Πορτογαλία, την Ελβετία, τη Μάλτα και την Ουαλία. Έφυγαν τα παιδιά. Βλέπετε πόσο χοντρός είναι ο Μάρτιν Κρπάν. Στολές που δυσκολεύουν τις κινήσεις βέβαια. Εδώ βλέπουμε τον Πορτογάλο λαθρέμπορο αλατιού να ζορίζεται λιγάκι με τα λογάκι του. Εδώ είναι ο Ελβετός, εδώ είναι ο Μαλτέζος. Σε γενικές γραμμές πρέπει να πούμε ότι ο Ουαλός θα πάει πάρα πολύ καλά. Η Ουγγαρία ποντάρισε πολύ σωστά στην Ουαλία. Φεύγουν σακιά με αλάτι στον αέρα και ο Ουαλός έχει ήδη φτάσει στον τερματισμό. Εσείς βλέπετε τον Ελβετό που έχει προβλήματα, όπως επίσης και ο Πορτογάλος. Βλέπετε τώρα τον Ουαλό παίκτη να έχει απειθώσει το αλογάκι του και τα σακιά του και να είναι ένας πολύ πετυχημένος λαθρέμπορος αλατιού. Οι υπόλοιποι έχουν τα προβληματάκια τους. Προβλήματα με τα άλογα, προβλήματα με τα σακιά για τον Μαλτέζο. Ο Πορτογάλος επίσης έχει μερικά προβληματάκια, του φεύγουν τα σακιά. Ο Ελβετός απελπίστηκε τελείως, ξάπλωσε και το άλογο. Και αρχίζει από την αρχή τις προσπάθειες. Όταν ο Ουαλός έχει ήδη τερματίσει και παρακολουθεί αναπαυτικά την όλη διαδικασία. Ο Μαλτέζος έχει πρόβλημα με τη στολή, με το καπέλο, με το άλογο, με όλα. Βρίσκονται και οι τρεις στην ίδια ευθεία. Εδώ είναι ο Ελβετός.
ο οποίος παλεύει να στηρίξει το άλογο και τα σακιά του. Τελικά χάνει και το άλογο και τα σακιά και εκνευρίζεται κιόλας. Οι στολές εμποδίζουν πάρα πολύ την κίνηση. Ο Μαλτέζος έχει καταφέρει λίγο να προχωρήσει. Βλέπετε τώρα το Μαλτέζο με τα λευκά και πάλι ο Ελβετός, γιατί εδώ είναι το θέμα, εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και βλέπω ότι πέφτει και της Πορτογαλίας, πέφτει και της Μάλτας το άλογο. Ενώ ο Ελβετός του έχει πέσει δύο φορές, το έχει σηκώσει, περνάει από τα χιόνια τώρα, τον βλέπετε στις οθόνες σας. Φανταστείτε τώρα να φοράτε αυτή τη στολή, να κρατάτε και το άλογο και τα σακιά, τι δυστυχία είναι. Δεν κατάφερε να ολοκληρώσει κανένας άλλος εκτός από τον Ουαλάο στον πρώτο αυτό γύρο που παρακολουθήσαμε. Βλέπετε τις προσπάθειες του Ελβετού και τώρα του Μαλτέζου όταν καπακώθηκε από το άλογο του. Σε ένα παιχνίδι του οποίου ο πρώτος γύρος βέβαια τέλειωσε και αυτά είναι τα αποσπάσματα του πρώτου γύρου που βλέπετε και περιμένουμε ένα αγωνίο στο δεύτερο που παίζει και η ομάδα του Δήμου Αργοστολίου της Κεφαλονιάς, δηλαδή η Ελλάδα. Βλέπουμε λοιπόν η Ουαλία με 0.59 και ολοκληρωμένη διαδρομή η μόνη και ακολουθούν με ανολοκλήρωτες διαδρομές 1.54 η Μάλτα, 2.5 η Πορτογαλία, 2.18 η Ελβετία. Η πόλη που στοιχηματίζει δεν παίζει, αλλά μας δείχνει το κλιπ της, Καλόσκα, η αρχαιότερη πόλη της Ουγγαρίας ανάμεσα στα δύο μεγάλα ποτάμια. Η περιοχή που βρίσκεται στην όχθη του Δούναβη είχε κατοικηθεί από τους προϊστορικούς χρόνους. Ο πρώτος βασιλιάς της Ουγγαρίας, ο Άστρικ, έφερε εδώ το στέμα του κατευθείαν από τον Πάπα και ο ιδρυτής του Ουγγαρέζικου κράτους, Άγιος Στέφανος, τον ονόμασε επίσκοπο της περιοχής. Πάπρικα είναι το πασίγνωστο προϊόν και 18.600 κάτοικοι αποτελούν σήμερα την πόλη που έχει έρθει εδώ. Είμαστε έτοιμοι για το δεύτερο γύρο ανάμεσα στη Σλοβενία, την Ελλάδα, την Τσεχία και την Ιταλία. Ανδρέας Βαρδάλος. Σφυρίζει, ξεκινάει ο δεύτερος γύρος, πήγαν όλα τα παιδιά. Αυτός που βλέπετε είναι ο Ιταλός, μην μπερδεύεστε, η Ελλάδα έχει πιο σκούρο μπλε και παίζει στη παρακάτω διαδρομή. Στο βάθος βλέπετε το μπλε το ελληνικό και το μπλε του Ανδρέα. Μέχρι στιγμής ο Ιταλός πάει καλά, ο Ανδρέας έχει κάποια προβλήματα με τα σακιά του. Έχει περάσει και ο Σλοβένος, περνάει και ο Τσέχος από το δάσος, ο Ανδρέας φορτώνει τα σακιά του. Του έχει φύγει, βλέπετε εδώ τον Ιταλό και στο βάθος τον Τσέχο. Ο Ανδρέας περνάει σαν αέρα στο δάσος και φτάνει στα δεύτερα εμπόδια. Προβλήματα με το άλογο, προβλήματα με τα σακιά. Ο Ιταλός φτάνει σχεδόν στο δάσος του τερματισμού. Έχει να πάρει κάποια σακιά. Βλέπετε τον Ανδρέα. Του έχει βγει και το καπέλο μέσα στην όλη του δυστυχία. Το οποίο βέβαια πρέπει να φοράει. Είναι από τους κανονισμούς απαραίτητο. Ο Ιταλός και ο Τσέχος είναι περίπου στην ίδια ευθεία. Ο Ιταλός έχει πάει πολύ καλά σε αυτό το παιχνίδι. Περνάει τώρα από το δάσος και ετοιμάζεται να ακουμπήσει το άλογο του. Εδώ βλέπετε τον Ιταλό στην προσπάθειά του να ακουμπήσει το άλογο. Πετυχημένη προσπάθεια και είναι ο πρώτος που τελειώνει στο δεύτερο γύρο, ενώ ο Ανδρέας έχει μεγάλα προβλήματα. Ο Σλοβένος με τον Τσέχο, βλέπουμε εδώ τον Ανδρέα, του έχει φύγει και το καπέλο, έχει τα σακιά στα χέρια, τώρα τα περνάει πάνω από το άλογο. Η Κρητής τον διορθώνει να φορέσει το καπέλο, του έπεσε το καπέλο μες στο χιόνι. Το καπέλο μάλλον λίγο μεγάλο. Εδώ θέλει ψυχραιμία. Δεν έχει μεγάλη απόσταση από τους άλλους και έχει όλα τα σακιά. Πέρασε τώρα, είναι και οι τρεις του στην ίδια ευθεία. Τσέχος, ο Ανδρέας και ο Σλοβένος παίκτης. Ο Ιταλός έχει τελειώσει, οι άλλοι τρεις παλεύουν, προσπαθούν να σταθεροποιήσουν κάποια άλογα. Ο Τσέχος του έπεσε το άλογο, ο Ανδρέας έχει προβλήματα, ο Σλοβένος έχει ένα ανάποδο άλογο και η σφυρίχτρα της λήξης του Ντενί Πετιό.
Επιτροχά δίνει προσπάθειες του Αντρέα, προσπάθειες που δεν οδήγησαν σε αίσιο τέλος γιατί είχε προβλήματα με τη στολή. Μια τσέχικη αποτυχημένη απόπειρα και τώρα θα δούμε και μια σλοβένικη. Γιατί και οι τρεις αυτές χώρες, Ελλάδα, Τσεχία, Σλοβενία, δεν ολοκλήρωσαν τις διαδρομές. Να λοιπόν, η Ιταλία με 1.45 και 0.57 Τσεχία, 1.23 Σλοβενία, 2.2 Ελλάδα. Έχει καλύτερο χρόνο η Ιταλία από την Ουαλία στην πρώτη μάνς που είχε 0.59. Όχι, η Ουαλία είχε καλύτερο χρόνο, ναι. 9 βαθμοί λοιπόν για την Ουαλία και πρώτη, 8 για την Ιταλία και δεύτερη, τρίτη Τσεχία με 7, τέταρτη Σλοβενία με 6, Μάλτα με 5, Πορτογαλία με 4, Ελβετία με 3, Ελλάδα με 2 και η Ουγγαρία 9 βαθμούς από το στοίχημά της επί της Ουαλίας. Ένα πολύ έξυπνο στοίχημα. Αλλαγές βέβαια στον πίνακα, περνάει η Ουγγαρία πρώτη με 17, δεύτερη Τσεχία με την Ουαλία επίσης με 14 βαθμούς, στην τέταρτη θέση η Ελβετία με Ελλάδα από 11 βαθμούς, στην έκτη θέση η Ιταλία, στην έκτη η Πορτογαλία, στην έκτη και η Σλοβενία με 10 βαθμούς και στην ένατη θέση η Μάλτα με 8 βαθμούς. Ξέρετε τι είναι το Κόζολεκ? Ούτε εγώ το ήξερα. Γι' αυτό όμως υπάρχουν τα παιχνίδια χωρίς σύνορα, για να μαθαίνουμε συνήθειες, ήθη, έθιμα, παραδόσεις, ιστορίες άλλων λαών διασκεδάζοντας. Να σας πω λοιπόν τι είναι το Κόζολεκ. Το Κόζολεκ είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιείται εδώ, μια κατασκευή που χρησιμοποιείται στη Σλοβενία για την αποξήρανση σανού και άλλων αγροτικών προϊόντων. Καθώς οι αιώνες περνούσαν και οι ανάγκες άλλαζαν, τα Κόζολεκ άλλαζαν και αυτά στυλ. Διάφορες τεχνοτροπίες, διάφορες ποικιλίες, διάφορα στυλ σε Κόζολεκ. Θα μου πείτε, εντάξει για τα χωριά, αλλά τι γίνεται στις πόλεις? Εδώ δεν καταστρέφουν την παράδοσή τους. Έτσι τα Κόζολεκ διατηρήθηκαν και έγιναν πάρκινγκ, γκαράζ, αυλίτσα και γιατί όχι, χώρος για το πάρτι του Σαββατοκύριακου. Για να χτιστούν τα Κόζολεκ παλιά χρειαζόταν πολύ συλλογική δουλειά από όλη τη γειτονιά. Γι' αυτό λοιπόν έγιναν και σύμβολο αλληλεγγύης για τους Σλοβένους. Αλληλεγγύη όμως χρειάζεται και το παιχνίδι που θα παρακολουθήσουμε αμέσως. Οι παίκτες κουβαλούν τα μέρη του Κόζολεκ, αλλά όχι περισσότερα από δύο την κάθε φορά. Μόλις χτίσουν τον Κόζολεκ πρέπει να ανεβούν πάνω και να χρησιμοποιήσουν ένα εργαλείο που εδώ λέγεται το χέρι του αγρότη. Πρέπει να τοποθετήσουν κάποια οριζόντια δοκάρια στις αντίστοιχες τρύπες της κατασκευής και να κρεμάσουν δύο δίχτυα και το εργαλείο στην μπροστινή πλευρά. Βλέπουμε εδώ ότι η Ελλάδα δεν παίζει και στοιχηματίζει στην Ουγγαρία και έχουμε και ένα τζόκερ από την Ελβετία. Είμαστε έτοιμοι για τον πρώτο γύρο. Ένα αγόρι, δύο κορίτσια παίζουν σε αυτό το παιχνίδι. Πρώτος γύρος Σλοβενία, Ουγγαρία, Πορτογαλία, Μάλτα. Έφυγαν τα παιδιά. Οι Σλοβένοι με πράσινο σκούρο, οι Ούγγροι με κίτρινο, οι Πορτογάλοι με πράσινο ανοιχτό, οι Μαλτέζοι με άσπρο. Μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι Ούγγροι με το κίτρινο, γιατί σε αυτούς έχουμε στοιχηματίσει. Εδώ είναι οι Πορτογάλοι με τους Μαλτέζους. Βλέπετε, πρέπει να μπουν τα οριζόντια δοκάρια στις αντίστοιχες τρύπες του Κόζολεκ. Εδώ είναι η ομάδα της Ουγγαρίας με τα κίτρινα. Εδώ είναι οι Μαλτέζοι, αγρότες που χτίζουν το δικό τους Κόζολεκ με αλληλεγγύη τα παιδιά της ομάδας. Οι Σλοβένοι. Οι Ούγγροι έχουν άλλο στυλ, άλλη τακτική, έχουν μεταφέρει όλα τους τελικά πρώτα και τα χτίζουν μετά. Βλέπετε τις προσπάθειες από ένα μακρινό πλάνο, βέβαια με τους κριτές πάντα από κοντά. Αυτή είναι η Μαλτέζη. Είναι κάτι σαν παζλ αυτό το παιχνίδι, γιατί θα πρέπει να ξέρουν καλά ποιο κομμάτι πάει πού. Οι Ούγγροι έχουν χτίσει το επάνω μέρος και τους μένουν τα δοκάρια. Αυτοί είναι οι Σλοβένοι, οι οποίοι βέβαια ξέρουν πολύ καλά το Κόζολεκ, δικό τους μέρος της ιστορίας είναι και της παράδοσης. Εδώ είναι οι Ούγγροι. Τα δοκάρια, οι Σλοβένοι από δίπλα. Πρέπει να είναι σωστά στοιχισμένο. Πολύ καλή ήταν και οι Μαλτέζες αυτό το παιχνίδι. Ένας κριτής διορθώνει τον Μαλτέζο παίκτη που νόμιζε ότι είχε τελειώσει, πλην όμως δεν είχε τελειώσει.
είναι οι Σλοβαίνοι οι οποίοι έχουν τελειώσει την κατασκευή του σπιτιού. Πρέπει τώρα να ανέβουν επάνω και να καθίσουν. Οι υπόλοιπες ομάδες έχουν κάποια προβλήματα. Εδώ βλέπουμε τους Ούγγρους σε κάποια συναρμολόγηση του κομματιού. Και εδώ τους Μαλτέζους, τη σκεπή τους και σφυρίχτρα λήξης. Προσπάθειες των Σλοβαίνων και δεξιά των Ούγγρων. Οι Σλοβαίνοι που τερμάτισαν πρώτοι σε αυτό το παιχνίδι και όχι μόνο πρώτοι, ήταν και οι μόνοι που κατάφεραν να ολοκληρώσουν τον Κόζολεκ. Πράγμα που σημαίνει ότι το στοίχημά μας δεν πήγε και τόσο καλά επί των Ούγγρων. Αυτοί είναι οι Μαλτέζοι που τα πήγαν πολύ καλά σε αυτό το παιχνίδι. Τόσο καλά ώστε να τελειώσουν δεύτεροι στον πρώτο γύρο. Να λοιπόν, με 16 στοιχεία οι Σλοβαίνοι, με 15 οι Μαλτέζοι και από 14 στοιχεία για την Ουγγαρία και την Πορτογαλία. Επιθυμίες για τους Σλοβαίνους που ήρθαν πρώτοι σε αυτό το παιχνίδι. Δικό τους είναι το παιχνίδι απόψε, στην έδρα τους παίζουν, δικός τους ο κόσμος που γεμίζει το κεντρικό στάδιο για να παρακολουθήσει τα παιχνίδια χωρίς σύνορα. Αλλά έρχεται τώρα η Κεφαλονιά. Το μεγαλύτερο νησί του Ιωνίου. Ήρεμο και άγριο ταυτόχρονα, γαλάζιο και πράσινο, με θάλασσες και βουνά. Το νησί των αντιθέσεων, με τον Ένο και το Μύρτο, με τη σπηλιά της Μελισσάνης και τα γραφικά χωριά. Η ιστορική γέφυρα, το θέατρο Κέφαλος, το Φανάρι, οι Καταβόθρες, είναι κάποια από τα μέρη που πρέπει κανείς να επισκεφθεί. Να μιλήσουμε για την Κεφαλονιά, μα δεν φτάνουν τα λόγια, οι εικόνες της μιλάνε καλύτερα. Έτοιμοι είμαστε για το δεύτερο γύρο ανάμεσα στην Ελβετία, την Τσεχία, την Ιταλία και την Ουαλία. Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι η Ελβετία έχει παίξει τζόκερ, που σημαίνει ότι είναι πολύ σίγουρη για τις δυνάμεις της σε αυτό το παιχνίδι. Πιστεύει ότι θα τα πάει πολύ καλά, θα ολοκληρώσει τη διαδρομή, θα ολοκληρώσει το Κόζολεκ και θα κάνει και πολύ καλό χρόνο. Έτοιμοι λοιπόν, ο Ντανί Πετιό με τη σφυρίχτρα του πανέτοιμος. Και εκκίνηση δεύτερου γύρου, τρίτου παιχνιδιού. Η Ελβετία με τα ροζ, την προσέχουμε ιδιαίτερα γιατί έχει παίξει ντόκερ. Τσεχία με πορτοκαλί, Ιταλία με γαλάζιο και Ουαλία με κόκκινο. Πήγαν όλα τα παιδιά και αρχίζει το ξεκουβάλιμα. Προσπάθειες από όλες τις ομάδες, είμαστε ακόμα στην αρχή, είναι μόλις το τρίτο παιχνίδι, 10 είναι σύνολο, τα πράγματα θα αλλάξουν πολλές φορές στον πίνακα της βαθμολογίας και εδώ είναι η Ελβετή. Και πάλι η Ελβετή μέσα από το Κόζολε και λήψη και πάλι η Ελβετή, η ομάδα του Τζόκερ. Η Ιταλία εδώ, αριστερά με το γαλάζιο, η Ουαλή με το κόκκινο. Μέχρι στιγμής δεν βλέπω καμιά φανταστική επίδοση των Ελβετών, θα δούμε όμως. Ο ντόκερ είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα στα παιχνίδια χωρίς σύνορα, γιατί σου διπλασιάζει τη βαθμολογία και αν δεν παίξεις σωστό ντόκερ, τα πράγματα είναι μάλλον άγρια. Η Ελβετή και πάλι. Στην τοποθέτηση των δοκαριών. Η Ουαλή στη σκεπή. Οι Τσέχοι και αυτοί κάνουν τις προσπάθειές τους. Να δούμε αν θα καταφέρουν να ολοκληρωθούν διαδρομές από όλες τις ομάδες. Μας ενδιαφέρει άμεσα γιατί παίξαμε στην Ουγγαρία εμείς. Δεν παίζουμε σε αυτό το παιχνίδι, αλλά ποντάραμε στην Ουγγαρία. Μας ενδιαφέρουν λοιπόν οι βαθμοί που θα πάρει η Ουγγαρία, που θα είναι σχετική με το χρόνο που έκανε. Αν λοιπόν αυτές οι ομάδες του δεύτερου γύρου είναι αργότερες σε χρόνο, αυτό ανεβάζει την Ουγγαρία. Και βεβαίως καρπωνόμαστε κι εμείς περισσότερους βαθμούς. Και είναι πρώτοι οι Ιταλοί που τελειώσανε. Και όχι οι Ελβετοί που παίξανε τζόκερ. Οι Ελβετοί, όπως βλέπουμε, παλεύουν ακόμα. Σε ένα τζόκερ μάλλον άσχημα παιγμένο, μάλλον κακό. Έχουν τελειώσει άλλοι και οι Ελβετοί τώρα προσπαθούν να ανέβουν. Και σφυρίχτρα λήξης και στο δεύτερο γύρο.
Μία πτώση κάποιου μέρους επί της κοπελιάς της Ελβετίας, που σας θυμίζω και πάλι ότι δεν τα πήγε τόσο καλά όσο θα ήθελε, γιατί έχει παίξει τζόκερ. Και εδώ η Ουαλή. Να λοιπόν και η βαθμολογία, 16 με 2 η Τσεχία, πρώτη με 2-4 η Ιταλία, με 2-6 και 16 βέβαια η Ουαλία. Και έχουμε την Ελβετία που έχει παίξει τζόκερ με 14 μόλις στοιχεία του Κόζολεκ. Για να δούμε τι γίνεται στην βαθμολογία. Είναι πρώτη η Τσεχία, δεύτερη η Ιταλία με 8, με 7 η Ουαλία, με 6 η Σλοβενία, με 5 η Μάλτα, με 4 η Ελβετία, με 3 η Ουγγαρία, με 2 η Πορτογαλία και δυστυχώς η Ελλάδα παίρνει τους 3 βαθμούς από το στοίχημα της, που έκανε επί της Ουγγαρίας. Έχει διπλασιάσει η Τσεχία, έχει παίξει τζόκερ και βέβαια περνάει πρώτη, είναι η μόνη όμως που έχει παίξει τζόκερ, όπως βλέπετε από το κόκκινο καπελάκι δίπλα στη βαθμολογία, με 32, δεύτερη Ουαλία με 21, τρίτη Ουγγαρία με 20, τέταρτη Ιταλία με 18, πέμπτη Σλοβενία με 16, έκτη Ελβετία με 15, έβδομη Ελλάδα με 14, όγδοη Μάλτα με 13 και ένατη Πορτογαλία με 12 βαθμούς. Τώρα μόνο στο Τηλέραμα. Ακόμα μια φανερά. Τα Βαρέλια με τη Λουμπιάνα, τεράστια, διότι αυτή η πόλη κρατάει έναν τίτλο. Τον τίτλο της πόλης του κρασιού, σαν ανταμοιβή για τη διοργάνωση, τη γιορτή του κρασιού που γίνεται εδώ και 40 χρόνια. Άλλωστε ανέκαθεν η Λουμπιάνα είχε σχέση με την παραγωγή και την εμπορία κρασιού, γιατί συνδέει την Μεσόγειο με την έφορη κοιλάδα της Πανωνίας. Ακόμα και σήμερα η παραγωγή και το εμπόριο κρασιού ανθεί εδώ και θα παρακολουθήσουμε τη μεταφορά κρασιού μέσα σε βαρέλια στο παιχνίδι που ακολουθεί. Τέταρτο παιχνίδι λοιπόν, το παιχνίδι με τα βαρέλια και το αγόρι πρέπει να κυλήσει το βαρέλι κάνοντας λάλο ανάμεσα από τα εμπόδια. Οι αντίπαλοι δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο το έργο του, πετώντας κύβους ξύλινους κάτω από το βαρέλι. Μόλις φτάσει το αγόρι στο πόντιουμ, πρέπει να σηκώσει όρθιο το βαρέλι και να πηδήξει να μπει μέσα του. Μόλις μπει και φαίνεται μόνο το κεφάλι του, τότε μόνο μπορεί το κορίτσι να τρέξει στο επόμενο βαρέλι και να κάνει την ίδια διαδρομή με τον ίδιο τρόπο, για να μπορέσει και το τρίτο αγόρι μετά από το κορίτσι να κάνει το ίδιο. Βλέπουμε όμως εδώ τη Σλοβενία να ποντάρει στην Ουγγαρία. Ελπίζοντας ότι η Ουγγαρία θα τα πάει καλά σε αυτό το παιχνίδι, εμάς μας διέψευσε στο προηγούμενο, εδώ μπορεί να τα πάει καλά. Πρώτος γύρος λοιπόν ανάμεσα στην Ουαλία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα και την Τσεχία. Φύγαν τα παιδιά. Τα αγόρια από κάθε ομάδα ξεκίνησαν τη διαδρομή τους και ο Αλέξης ο αναλυτής που παίζει για μας αντίπαλος επί της Μάλτας προσπαθεί να δυσκολέψει το έργο του Μαλτέζου που κυλάει το βαρελάκι του. Η ομάδα της Ουγγαρίας προσπαθεί και αυτή. Η ομάδα της Ουαλίας. Και ο Μαλτέζος έχει φτάσει και έχει μπει για να φύγει ο δεύτερος. Για τα κορίτσια το έργο είναι μάλλον δύσκολο, γιατί το βαρέλι είναι αρκετά βαρύ και τα εμπόδια πολλά. Τα αγόρια τα καταφέρνουν καλύτερα. Πηγαίνω έρχονται παιδιά, παίκτες πρόχνοντας βαρέλια. Η ομάδα της Ουαλίας. Το στάδιο και οι ομάδες βέβαια ενθαρρύνουν τους δικούς τους. Βλέπετε εδώ είναι το σημείο του τερματισμού, κάποια κεφαλάκια εξέχουν από κάποια βαρέλια, είναι οι παίκτες που έχουν ήδη προφτάσει να μπουν μέσα. Τώρα βλέπουμε ένα τζέχο να μπαίνει και να φεύγει ο τρίτος παίκτης της Τσεχίας. Τα κορίτσια της Μάλτας και της Ουαλίας, βλέπουμε την Ουαλία εδώ, έχουν προβλήματα με τα εμπόδια, είναι λογικό, σας είπα τα βαρέλια είναι πολύ βαριά και τα κορίτσια τα δυσκολεύουν ιδιαίτερα. Θα πρέπει κάνοντας αυτό το σλάλον να προσέχουν να μην πετάνε και τα ποτηράκια που βλέπετε στις καλωσιές, γιατί αν πέσουν τα ποτήρια πρέπει να σκύψουν να τα μαζέψουν, πράγμα το οποίο είναι απλό, αλλά τους κόβει χρόνο. Και όταν κόβεται ο χρόνος, κόβονται και οι δαθμοί. Η
κοπελιά της Ουαλίας κατάφερε να φτάσει. Εδώ βλέπουμε και τον τρίτο τσέχο να μπαίνει στο βαρέλι του. Νομίζω ότι όλες οι ομάδες του πρώτου γύρου θα ολοκληρώσουν τη διαδρομή. Δεν υπάρχει αμφιβολία επ' αυτού και λήξη του πρώτου γύρου. Τσέχικες προσπάθειες και ελβετικές τρικλοποδιές σε γρήγορη κίνηση. Περιμένοντας βέβαια τη βαθμολογία του πρώτου γύρου. Κοπελιά της Ουαλίας, τα κατάφεραν και οι κοπελιές αυτό τον πρώτο γύρο να σβρώξουν τα βαριά βαρέλια. Βλέπουμε ολοκληρωμένες διαδρομές, τρία βαρέλια και για την κάθε ομάδα. Με καλύτερο χρόνο 2.14 για την Τσεχία, 2.17 για την Ουγγαρία, 2.24 για την Ουαλία, 2.25 για τη Μάλτα. Πρέπει να πούμε ότι είναι το τέταρτο παιχνίδι, αλλά ήδη φαίνεται ότι η ομάδα της Ουγγαρίας και της Τσεχίας είναι πάρα πολύ δυνατές. Δεν θα μας έκανε καμία έκπληξη να παλέψουν την πρωτιά αυτές οι δύο ομάδες. Λιουμπλιάνα, η πόλη που μας φιλοξενεί. Μια κεντροευρωπαϊκή πόλη, μια πρωτεύουσα ενός κράτους που ιδρύθηκε μόλις στις 25 Ιουνίου του 1991. Ένα παρελθόν μπαρόκ με το κάστρο και τα παλάτια της, ένα χρώμα γραφικό με τις γέφυρες του ποταμού της και τα πάρκα της και πολλά φεστιβάλ, γιορτές, αθλητικά γεγονότα συνθέτουν τη ζωή των 250.000 κατοίκων της. Φέτος μάλιστα η πόλη γιορτάζει τα 850 γενέθλιά της από το 1144 που για πρώτη φορά πήρε το όνομά της. Παναγής Κατσούλης, Σπύρος Μελάς, Ευαγγελία Θεοτοκάτου. Είμαστε έτοιμοι για το δεύτερο γύρο ανάμεσα στην Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα και την Ελβετία. Σφυρίχτρα, εκκίνηση, φεύγουν τα παιδιά. Αντίπαλος σε εμάς είναι η Μάλτα. Εδώ βλέπουμε την ομάδα μας, την ομάδα του Δήμου Αργοστολίου της Κεφαλονιάς, να ξεπερνάει τα εμπόδια με ταχύτητα. Πορτογαλία. Εμπόδια για τα παιδιά, Ιταλία. Βλέπετε οι Πορτογάλοι και οι Ιταλοί ξεκινήσαν με τα κορίτσια τους για να πιστεύοντας ότι θα μπορέσουν να κερδίσουν το χρόνο όταν θα μπουν τα αγόρια που είναι πιο γρήγορα και πιο δυνατά. Κάθε ομάδα μπορεί να διαλέξει ποιους παίκτες θα βάλει πρώτους. Από ό,τι βλέπω εμείς έχουμε ήδη μπει στο βαρέλι μας, ο πρώτος παίκτης, και πάμε για το δεύτερο. Μπαίνει και η Ιταλίδα τώρα, εμείς έχουμε χρόνο καλύτερο πριν. Μακάρι να τα πάνε καλά τα παιδιά, γιατί χρειάζονται βαθμούς, μπορούν να πάρουν μια καλή θέση. Έχει μπει λοιπόν και η Ιταλίδα. Έχουν μπει στα πρώτα βαρέλια όλοι από όλες τις χώρες. Τώρα θα φύγει και η Ευαγγελία για την Ελλάδα. Θέλει δύναμη, σιγουριά και ψυχραιμία. Αρχίζουν τα εμπόδια. Βλέπετε εδώ την Ευαγγελία, τα ξεπερνάει με άνεση. Μπαίνει μέσα, βλέπετε ότι εδώ βλέπουμε βέβαια την είσοδο στο βαρελάκι ενός παίκτη της Ιταλίας. Κάποιο πρόβλημα για την Ευαγγελία στο κύβο. Είναι με την Ελβετίδα τα δύο κορίτσια, τα δύο μοναδικά κορίτσια σε αυτό το γύρο, γιατί οι άλλοι παίζουν με τα γόρια τους πια, διώξαν πρώτα τα κορίτσια και είναι ακριβώς στην ίδια ευθεία με την Ελβετίδα η Ευαγγελία. Εδώ βλέπουμε τον Πορτογάλο, να σβρώχνει το βαρέλι του. Η Ευαγγελία πάει καλά μέχρι στιγμής, μακάρι να ξεπεράσει κάποια τελικά εμπόδια, η Ελβετία την έχει περάσει, να τη Ελβετίδα. Πρέπει να το στρίψει, να το φέρει στη θέση του και να μπει μέσα. Μπαίνει, τερματίζει και η Ελβετία. Και τώρα θα τερματίσει και η Ευαγγελία, εάν προφτάσει το χρόνο. Βλέπουμε, όχι, δεν προφτάσει το χρόνο της, αλλά τα πήγε καλά. Η Ελβετίδα στην προσπάθειά της να φτάσει στην άκρη, με το βαρέλι της βέβαια. Και εδώ είναι η Ιταλίδα.
Περιμένοντας τον πίνακα που μας ήρθε, βλέπουμε ολοκληρωμένες διαδρομές σε τρεις χώρες, αλλά όχι στην Ελλάδα. Και έχουμε 2.21 για την Πορτογαλία, 2.24 για την Ελβετία, 2.25 για την Ιταλία. Η Ελλάδα 1.17, δεν μετράει ο χρόνος, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδρομή. Πρώτη η Τσεχία σε αυτό το παιχνίδι με 9, 8 η Ουγγαρία, 7 η Πορτογαλία, 6 η Ελβετία, 6 και η Ουαλία, 4 η Ιταλία, 4 και η Μάλτα, 2 η Ελλάδα και η Σλοβενία. 8 βαθμούς ωφελημένοι από τους Ούγγρους. Εμείς είμαστε λίγο άτυχοι στο δικό μας στοίχημα και όπως βλέπουμε έχει παίξει τζόκερ μόνο η Τσεχία. Πρώτη λοιπόν η Τσεχία με 41 βαθμούς, δεύτερη η Ουγγαρία με 28, τρίτη η Ουαλία με 27, τέταρτη η Σλοβενία με 24, πέμπτη η Ιταλία με 22, έκτη η Ελβετία με 21, έβδομη η Πορτογαλία με 19, όγδοη η Μάλτα με 17 και ένατη η Ελλάδα με 16 βαθμούς. Και φτάνουμε σε ένα παραδοσιακό μοτίβο που είναι ιδιαίτερα βίαιο, ιδιαίτερα σκληρό, ιδιαίτερα ρατσιστικό, ιδιαίτερα αντρικό. Πρόκειται για ένα μήλο. Μην φανταστείτε όμως έναν όμορφο γραφικό μήλο, να φανταστείτε ένα μήλο μέσα στον οποίο ρίχνουν οι άντρες τις γριές και άσχημες γυναίκες τους, εκείνος τις αλέφθη και από την άλλη πλευρά βγαίνουν όμορφες και δροσερές κοπέλες. Ο μήλος λοιπόν κάνει θράψη εδώ στη Σλοβενία, στα σκέτς, στα καρναβάλια και στις γιορτές. Είναι ιδιαίτερα δημοφιλής, ιδιαίτερα αγαπητός. Έτσι λοιπόν θα δούμε μια αναπαραγωγή του και στα παιχνίδια χωρίς. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι στα καρναβάλια, και ακούστε το αυτό γυναίκες, χρησιμοποιείται πραγματικό αίμα ζώων για να δοθεί η εντύπωση ότι αλέφονται πραγματικά οι γριές γυναίκες για να βγουν οι δροσερές νέες κοπέλες από την άλλη πλευρά. Η πρώτη έρημη γριά με δεμένα πόδια αρχίζει να κατευθύνεται όπως προς το μήλο. Το αγόρι τρέχει, τη σηκώνει στον ώμο του γιατί βιάζεται να την αλέσει, βλέπετε ο κύριος, και τη μεταφέρει στο μήλο. Γυρίζει τον τροχό έξω από το μήλο δύο γύρους για να χτυπήσει το κουδούνι. Μόλις χτυπήσει το κουδούνι, το νέο προϊόν είναι έτοιμο και εμφανίζεται η κοπελίτσα, η οποία βέβαια είναι η ίδια η γριά και εκεί την πατάνε οι άντρες. Η οποία έχει γδυθεί. Η διαδρομή επαναλαμβάνεται και για τις τρεις γριές και βέβαια τελειώνει. Βλέπουμε εδώ όμως ότι η Ουαλία στοιχηματίζει στην Ελβετία και έχουμε Μαλτέζικο τζόκερ, Έλληνα τζόκερ και Ελβετό τζόκερ. Γίνεται χαμός από τζόκερ εδώ. Το παιχνίδι λοιπόν τελειώνει πανηγυρικά. Μόλις ο άντρας αφέντης ξαπλώσει στο κρεβάτι με τις τρεις κοπελίτσες, άκουσαν και φρίξον. Είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε τον πρώτο γύρο ανάμεσα στην Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Τσεχία και τη Σλοβενία. Τρεις τζόκερ σε αυτό το παιχνίδι και ένα στοίχημα από την Ουαλία στην Ελβετία. Έφυγαν τα κορίτσια, έφυγαν και τα κορίτσια, οι γριές, εν πάση περιπτώσει, έφυγαν και τα γόρια, τις μεταφέρουν. Βλέπετε πόσο χοντρές και άσχημες είναι οι γριές, βλέπετε και τον τροχό. Αυτός είναι ο Ούγγρος άντρας αφέντης. Γυρίζει τον τροχό του. Και εδώ βλέπουμε τα νέα προϊόντα. Μπήκαν γριές, βγαίνουν κοπελίτσες. Και ενώ μεταφέρεται η πρώτη κοπελίτσα στο κρεβάτι, αρχίζει η δεύτερη γριά να πηδάει όπως για να προχωρήσει προς το μήλο. Και έτσι εξελίσσεται η ιστορία. Βλέπετε εδώ την ομάδα της Τσεχίας. Βγαίνει να πάρει την κοπελιά, να την πάει στον ώμο, να την πάει στο κρεβάτι. Η πρώτη Τσέχα κοπελιά είναι ήδη στο κρεβάτι. Είναι και η πρώτη Μαλτέζα, είναι δύο Σλοβένες. Αγωνίζονται οι άντρες τους τροχούς, περιμένει η γριά της Τσεχίας η τρίτη. Η τρίτη Ουγγαρέζα μεταφέρεται αυτή τη στιγμή. Και η Ουγγαρία είναι η πρώτη που τελειώνει με τις τρεις κοπέλες στο κρεβάτι. Τελειώνει και η Σλοβενία, τελειώνει όμως ταυτόχρονα και η Μάλτα και έχει μείνει μόνο η Τσεχία να πηγαίνω έρχεται, πράγμα που θα της κοστίσει πολύ γιατί είναι από τις ομάδες φαβορί. Ο χρόνος βέβαια δεν έχει τελειώσει, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα, έχουν τελειώσει όλες οι άλλες ομάδες. Τώρα θα πάει για την τελευταία του κοπελιά, ο αχόρταγος Τσέχος, και τώρα ολοκληρώνεται και η διαδρομή της Τσεχίας.
Τελειώνει λοιπόν ο πρώτος γύρος, το δεύτερο παίζει και η δικιά μας η ομάδα. Σε γρήγορη κίνηση η ομάδα της Βιθλάδα της Τσεχίας γρήγορα να πάρει την κοπελιά και να ξαπλώσουν στο κρεβάτι. Πολύ βιαστικά. Να λοιπόν και τα αποτελέσματά μας και βλέπουμε από 4 κοπελίτσες με καλύτερο χρόνο βέβαια 1.28 της Ουγγαρίας, 4.132 της Σλοβενίας, 2.9 της Τσεχίας και 3 κοπέλες με 1.39 για τη Μάλτα. Η Ουαλία δεν παίζει, η Ουαλία στοιχηματίζει και η Ουαλία μας στέλνει την card postal του Ρέξαμ. Η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ουαλίας στο βορρά. Εμπορικό κέντρο αλλά και βιομηχανική περιοχή. Η δημοτική πισίνα συγκεντρώνει τους κατοίκους της και η εκκλησία της θεωρείται το 7ο θαύμα της Ουαλίας. Το Plaza Edding, αρχαίο αρχοντικό στα προάστια και οι όχθες του ποταμού Drift By δίνουν στην πόλη χρώμα και στους τουρίστες κίνητρο να την επισκεφθούν. Ελβετία, Πορτογαλία, Ιταλία στο δεύτερο γύρο με την Ελλάδα και την Ελβετία να παίζουν τζόκερ και βέβαια με την Ουαλία να έχει ποντάρει επί της Ελβετίας. Ένας γύρος ο οποίος θα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Η Μάλτα βέβαια η καημένη έπαιξε τζόκερ, δεν τα πήγε καλά, δεν της δώσαν ολοκληρωμένη διαδρομή. Ανδρέας Βαρδάλος, Βρυσίδα Χάλδα, Θάλια Αντωνάτου και Ευαγγελία Θεοτοκάτου. Εκκίνηση, έφυγαν τα παιδιά, τα κορίτσια μάλλον, μια βαριά Ιταλίδα, παρέσυρε τον κύριό της. Οι πρώτες κοπελιές πάνε για να κάνουν το στριπτίζ τους και να βγουν νόστιμες και δροσερότατες και φρεσκότατες από την άλλη πλευρά. Τα αγόρια γυρίζουν με τα μανίας. Είναι περίπου όλες οι ομάδες στην ίδια μοίρα, εκτός από την Ελβετία που προηγείται λίγο. Τώρα πάμε και εμείς την κοπέλα μας, την πρώτη, και οι Ιταλοί. Όλες οι ομάδες έχουν από μία κοπέλα που περιμένει. Εδώ είναι η ελληνική ομάδα, η ομάδα του Δήμου του Αργοστολίου της Κεφαλονιάς. Ο Ανδρέας. Με τρεις κοπέλες ο καημένος γυρίζει τον τροχό του και τα κορίτσια περιμένουν. Πρέπει να βρει και τον τρόπο να βγει από τον τροχό για να τη μεταφέρει. Πάμε τη δεύτερη μας κοπέλα. Ο Ανδρέας φεύγει σαν τρελός να παραλάβει την τρίτη αφού γυρίσει τον τροχό. Και εδώ είναι η Ιταλίδα στο στριπτίζ της, τη μεταμόρφωσή της από γριά, χοντρή και άσχημη σε νεαρή, λεπτή και όμορφη. Βγαίνει ο Ανδρέας έτοιμος να πάρει και την τρίτη κοπελιά. Και είναι οι Ελβετοί που έχουν τελειώσει πρώτοι και οι Έλληνες που τελειώνουν δεύτεροι. Το παιχνίδι συνεχίζεται, έχει τελειώσει και η Ιταλία, έχει ολοκληρώσει τη διαδρομή της και έχει προβλήματα πολλά η Πορτογαλία. Πρέπει να υπάρχει πρόβλημα στο μήλο της Πορτογαλίας. Ίσως έχει χαλάσει ο μήλος γιατί δεν παίζουν πια τα παιδιά και κάποιες διαμαρτυρίες γίνονται από το αγόρι της Πορτογαλίας στους κριτές. Αυτό θα το δούμε σε λίγο, αν υπάρχει πρόβλημα και ποιο. Όπως σας είπα και πριν, το βλέπετε στις οθόνες σας, μια φοβερή πτώση του Πορτογάλου από την Πορτογαλίδα. Σας είπα και πριν, υπήρχε κάποιο πρόβλημα με την ομάδα της Πορτογαλίας, χάλασε ο μήλος της. Παίζει λοιπόν μόνη της, βέβαια οι κριτές παρακολουθούν το χρόνο της και θα ενταχθεί ανάμεσα στους χρόνους των τριών άλλων ομάδων του πρώτου γύρου. Η δεύτερη Πορτογαλίδα πηγαίνει να γδυθεί, η πρώτη φεύγει στον ώμο του καλού της. Δεύτερη πτώση, μα αυτή η κοπέλα τον έχει τσακίσει τον καημένο. Τον έριξε στον πηγεμό, τον ρίχνει και στον ερχομό. Γι' αυτό την απειθώνει έτσι βία στο κρεβάτι. Και πάει να παραλάβει τη δεύτερη αφού γυρίσει τον τροχό του. Τον γυρίζει μαλλιασμένα για να κερδίσει χρόνο. Βγαίνει από τον τροχό, παραλαμβάνει τη δεύτερη κοπέλα και η τρίτη γριά έχει ξεκινήσει τον δρόμο της. Άδειασε και τη δεύτερη. Και πάει για την τρίτη. Για να ολοκληρώσει και η Πορτογαλία τη διαδρομή της.
Στα μεταφορά και της τρίτης κοπέλας τελειώνει και η Πορτογαλία που έπαιζε στη δεύτερη, στο δεύτερο γύρο του πέμπτου παιχνιδιού, άρα τελειώνει και το παιχνίδι και περιμένουμε να δούμε την βαθμολογία του δεύτερου γύρου που μας αφορά πάρα πολύ γιατί έχουμε παίξει και τζόκερ και τα έχουμε πάει για καλά και βέβαια τη βαθμολογία τη συνολική πώς έχει εξελιχθεί μετά το πέμπτο παιχνίδι. Σε γρήγορη κίνηση οι προσπάθειες του Πορτογάλου παίκτη και ένα γενικό πλανάκι. Περιμένοντας πάντα τη βαθμολογία του δεύτερου γύρου και συνολικά του παιχνιδιού. Και να τι ολοκληρωμένες οι διαδρομές για όλες τις χώρες. Ένα 27 για Ελβετία-Πορτογαλία, ένα 30 για Ελλάδα, ένα 40 για Ιταλία. Με το Τζόκερ θα διπλασιάσουμε και τους βαθμούς μας. Περιμένουμε να δούμε τι γίνεται λοιπόν σε αυτό το παιχνίδι συνολικά. Ελβετία με 9 πρώτη, Πορτογαλία με 9, επίσης πρώτη Ουγγαρία με 7, Ελλάδα με 6 που τους κάνει 12 βέβαια, όπως και η Ελβετία 18, Σλοβενία 5, Ιταλία 4, Τσεχία 3, Μάλτα 4, 9 βαθμοί για την Ουαλία από το καλό ποντάρισμα που είχε, το καλό της στοίχημα. Και βλέπουμε την Τσεχία πάντα πρώτη με 44, δεύτερη την Ελβετία με 39, τρίτη την Ουαλία με 36, τέταρτη την Ουγγαρία με 35, πέμπτη τη Σλοβενία με 29, έκτη την Ελλάδα με 28, έκτη και την Πορτογαλία με 28, όγδοη την Ιταλία με 26 και ένατη την Μάλτα με 21 βαθμούς. Η πράσινη αγορά της Λουμπλιάνα, η αγορά δηλαδή των φρούτων και των λαχανικών, είναι ένα από τα πιο γραφικά σημεία της πόλης. Γιατί? Μα γιατί υπάρχουν οι γυναίκες από το Τρνόβο. Το Τρνόβο είναι μια περιοχή στα προάστια της Λουμπλιάνα που παράγει φημισμένα μαρούλια. Το χρώμα όμως δεν το δίνουν τα μαρούλια, το δίνουν οι γυναίκες που μεταφέρουν τα μαρούλια στην αγορά, σπρώχνοντας τα καροτσάκια τους με τον πλέον παραδοσιακό τρόπο. Ανάγκασαν δε και την κυβέρνηση της Σλοβενίας να τους διαθέσει έναν ειδικό δρόμο για να σπρώχνουν κάθε πρωί τα καροτσάκια τους από το χωριό τους στη Λουμπλιάνα για να τα πουλήσουν. Εδώ οι παραδόσεις είναι ακόμα σεβαστές και δίνουν σε αυτές ένα χρώμα ιδιαίτερα προσεγμένο για να μαθαίνουμε κι εμείς οι νεότεροι πώς ήταν η ζωή παλιότερα. Έκτο παιχνίδι λοιπόν, η γυναίκα τρέχει στον κήπο και μαζεύει μαρούλια, δύο από κάθε σειρά, τέσσερα σύνολο τη φορά. Τα μεταφέρει με το καροτσάκι στον πάγκο της και τα τοποθετεί εκεί με την καρδιά του μαρουλιού προς τα κάτω. Τα δύο αντίπαλα σαλιγκάρια τώρα έρχοντας προσπαθούν να τις κλέψουν όσο περισσότερα μαρούλια μπορούν. Στόχος βέβαια να μαζευτούν όλα τα μαρούλια και βαθμολογία ο μεγαλύτερος αριθμός μαρουλιών στο συντομότερο χρόνο. Σε δύο γύρους και αυτό το παιχνίδι, Βαγγελία Θεοτοκάτου για την Ελλάδα. Και βλέπουμε τους δύο τζόκερ από την Ουγγαρία και την Ιταλία. Και βλέπουμε και την Τσεχία που ποντάρει στην Ουγγαρία. Όλες οι χώρες σχεδόν ποντάρουν στην Ουγγαρία. Έχει πολύ δυνατή ομάδα. Παίζει και τζόκερ εδώ. Αντίπαλοι είναι ο Σπύρος Μελάς και ο Παναγής Κατσούρης. Εκκίνηση πήγαν τα παιδιά Μάλτα, Ελλάδα, Σλοβενία, Ιταλία στον πρώτο γύρο. Η Ελλάδα, μην μπερδεύεστε με την Ιταλία, με το μπλε, το σκούρο, να και τα σαλιγκαράκια. Ένα ουγγαρέζικο σαλιγκάρι μόλις έκλεψε ένα μαρουλάκι. Αυτά είναι πορτογάλικα σαλιγκάρια και πάνε για το μαρουλάκι τους. Τέσσερα μαρουλάκια, τρία μαρουλάκια για την Ελλάδα έχουν μπει στον πάγκο και ξαναφεύγουν τα κορίτσια να μαζέψουν όσο περισσότερα μπορούν, να προφτάσουν να τα πάρουν από τα σαλιγκάρια. Η Αγγελία τοποθετεί τα μαρούλια τους και εδώ βλέπουμε τα ελβετικά σαλιγκαράκια να μαζεύουν και αυτά τα μαρούλια τους όσο μπορούν. Η Σλοβένα μαρούλο παραγωγός και εδώ είναι η Ιταλίδα. Προσπάθειες από όλα τα παιδιά, βλέπετε τα σαλιγκάρια τα οποία έρπουν κουβαλώντας και το κέλφος, δύσκολη ζωή όταν είσαι σαλιγκάρι και εδώ βλέπουμε τη Βαγγελία. Η οποία μεταφέρνει το τελευταίο της κάρο με μαρούλια. Τα έχει πάει πολύ καλά η Ευαγγελία μέχρι στιγμής. Τη βλέπουμε
Νομίζω ότι θα είναι η πρώτη που θα ολοκληρώσει. Όχι, έχει μείνει ένα μαρούλι γιατί το έχουν χάσει τα σαλιγκάρια τα δικά μας. Υπάρχει ένα μαρούλι ακόμα, μπορεί να τρέξει να το πάρει. Αλλά υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τους κριτές. Σέρνει το καροτσάκι της για να το πάρει γιατί το χάσαν τα σαλιγκάρια. Ένα μαρουλάκι ακόμα, είναι μεγάλη δουλειά. Πρέπει να τρέξει να το βάλει πίσω. Βλέπουμε τη Σλοβένα εδώ. Πρέπει να τρέξει να προλάβει το χρόνο για να το τοποθετήσει, να πάρει τη διαδρομή της και να έχει τα περισσότερα μαρούλια που μπορεί. Και η σφυρίχτρα λήξης. Να λοιπόν και τα ελβετικά σαλιγκαράκια. Τα ελβετικά που ήταν δική μας αντίπαλη. Της βούτυξε ένα μαρουλάκι από το χέρι της Βαγγελίας. Και όλα αυτά συμβαίνουν επί τροχάδιν, ενώ εμείς περιμένουμε τον πίνακα με τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου. Να τους, 14 Σλοβενία πρώτη, από 12 οι άλλες χώρες, με πρώτη τη Μάλτα 1.53, δεύτερη την Ιταλία 1.58 και τρίτη την Ελλάδα με 2.07. Ανάμεσα στους λόφους με τα δάση και τις ρομαντικές κοιλάδες στα υψίπεδα της Μοραβίας βρίσκεται η ιστορική πόλη της Γιχλάβα. Ο ποταμός με το ίδιο όνομα διασχίζει την πόλη και το δάσος που την κυκλώνει της δίνει την ανάσα του. Από το 12ο αιώνα άρχισαν να φτάνουν οι πρώτοι κάτοικοι και τα ορυχεία Σιμνιού άρχισαν να κάνουν το θαύμα τους. Σήμερα αποτελεί ένα σημαντικό βιομηχανικό, κοινωνικό και πολιτιστικό κέντρο των υψηπέδων της Τσεχίας. Έτοιμοι για το δεύτερο γύρο ανάμεσα στην Πορτογαλία, την Ελβετία, την Ουαλία και την Ουγγαρία. Η Ουγγαρία παίζει τζόκερ και εκτός του ότι παίζει τζόκερ, φοντάρει επάνω της και η Τσεχία. Έφυγε και ο δεύτερος γύρος, φεύγουν οι κοπελιές, τα σαλιγκάρια έρχονται απειλητικά. Εδώ είναι το μαλτέζικο σαλιγκαράκι και εδώ είναι η κοπελιά της Ουαλίας που τρέχει με τα μαρουλάκια της. Εμείς παίζουμε αντίπαλοι στην Πορτογαλία, βλέπετε εδώ τα παιδιά. Τα οποία κλέβουν μαρουλάκια. Όσο περισσότερα μαρούλια κλέψουν τα σαλιγκάρια, τόσο λιγότερα μαρούλια θα έχει στον πάγκο της η παραγωγός και τόσο λιγότερους βαθμούς η ομάδα της στον πίνακα της κατάταξης. Εδώ είναι η Πορτογαλίδα. Βλέπετε τον κόπο για την προσπάθεια των σαλιγκαριών. Ένα μαρουλάκι ακόμα στο κέλυφος. Ένα γεμάτο κέλυφος ήταν αυτό το κέλυφος. Εδώ βλέπετε την Ουαλίδα και κάποια σαλιγκάρια από την Ιταλία, τα οποία προσπαθούν να εμποδίσουν την κοπελιά της Ουαλίας όσο μπορούν, να τις κλέψουν όσο μπορούν περισσότερα μαρούλια. Τα σλοβένικα σαλιγκαράκια και η Ουγγαρία που πάει καλά στο παιχνίδι αυτό. Αν και έχει πολλά υπόλοιπα, είναι λίγο αργά τα σαλιγκάρια αντίπαλοι της από τη Μάλτα και τις αφήνουν περιθώριο να δράσει αποκομίζοντας πολλά μαρούλια. Ενώ βέβαια έχουν ολοκληρώσει τις διαδρομές τους η Ελβετίδα και η Πορτογαλίδα. Βλέπουμε την κοπελιά της Ουγγαρίας και το σαλιγκάρι αντίπαλο της Μάλτας να κλέβει ένα μαρουλάκι. Κατάκοπο. Και την Ουγγαρέζα που τρέχει για το τελευταίο και το προλαβαίνει βέβαια. Τα τελευταία δύο. Και βέβαια περιμένουμε να δούμε πόσα μαρούλια έχει ο Σάκος πια με τη λήξη του παιχνιδιού. Γρήγορη κίνηση για το σαλιγκαράκι της Μάλτας.
ένα μαρουλάκι στο κέλυφος. Ναι, λοιπόν, 16 μαρούλια για την Ουαλία, 15 για την Πορτογαλία με 2-1, 15 για την Ουγγαρία με 2-30, 10 για την Ελβετία με 1-30. Πρώτη Ουαλία σε αυτό το παιχνίδι, με 9 βαθμούς, Πορτογαλία με 8, Ουγγαρία με 7, Σλοβενία με 6, Μάλτα με 5, Ιταλία με 8, κακός τζόκερ, Ελλάδα με 3, Ελβετία με 2 και η Τσεχία πήρε τους 7 βαθμούς από την Ουγγαρία που δεν τα πήγε και τόσο καλά για τζόκερ. Βέβαια η Ιταλία τα πήγε ακόμα χειρότερα. Για να δούμε αν έχουμε κάποια αλλαγή. Όχι. Έχουμε πάντα τη Γιουγκλάβα με 51, την Καλότσα με 49, το Ρέξαμ με 45, τη Βάλεον Σερνόνε με 41, τη Μόρα με 36, τη Λιουμπιάνα με 35, το Αρέτσο με 34, την Κεφαλονιά με 31 και τη Μελίχα με 26 βαθμούς. Από το μεσαίωνα οι αγρότες της Σλοβενίας είχαν αρχίσει να ασχολούνται με το εμπόριο προσπαθώντας να πλουτίσουν. Έφτιαχναν λοιπόν εργαλεία από ξύλο και τα πουλούσαν από πόρτα σε πόρτα. Αυτό δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα γιατί οι έμποροι των πόλεων άρχισαν να διαμαρτύρονται. Ο αυτοκράτορας όμως Φρυδερίκος ο Τρίτος έβγαλε ένα διάταγμα βοηθώντας τους αγρότες με το οποίο καθόριζε τα προϊόντα που μπορούν να εμπορεύονται οι αγρότες. Μέσα σε αυτά ήταν και τα ξύλινα εργαλεία. Έτσι άνθησε το εμπόριο των ξύλινων εργαλείων εδώ στη Σλοβενία και όχι μόνο στη Σλοβενία αλλά πέρασε στην Αυστρία, πέρασε στην Ουγγαρία, πήγε στην Ιταλία, έφτασε μέχρι την Ελλάδα και από εκεί στην Ινδία ακόμα και στη Μέση Ανατολή. Πώς τα πουλούσαν? Ζωνόντουσαν σε ένα ξύλινο σάκο, ας το πούμε έτσι, σε ένα ξύλινο εργαλείο στην πλάτη τους όλα τα εργαλεία και τα πουλούσαν από πόρτα σε πόρτα. Θα το ζωστούν και οι παίκτες του επόμενου παιχνιδιού. Ο άντρας φορτωμένος με τα ξύλινα τρέχει στη γυναίκα και της δίνει μια τσουγκράνα για να τη συναρμολογήσει και να την τοποθετήσει στη ζώνη. Στη δεύτερη ζώνη τώρα η κοπέλα παίρνει το κόσκινο και κοσκινίζει το αλεύρι βάζοντας το κόσκινο στη θέση του. Στην τρίτη ζώνη το κορίτσι παίρνει τη σανίδα και την τοποθετεί στη λεκάνη. Πλένει τα ρούχα τρεις φορές και τα βάζει στη θέση του. Στην τέταρτη θέση η κοπέλα παίρνει το ξύλο και κόβει το αγγούρι. Οι περισσότερες λοιπόν δουλειές στο συντομότερο χρόνο θα ανταμειχθούν με καλή βαθμολογία. Σε δύο γύρους παίζεται και αυτό το παιχνίδι και έχουμε εδώ τη Μάλτα που στοιχηματίζει και αυτή στην Ουγγαρία, όλα τα στοιχήματα για την Ουγγαρία και ένα τζόκερ από την Πορτογαλία. Αλέξανδρος Αναλυτής και Βρυσίδα Χάλδα, τα παιδιά της ομάδας της Ελλάδας. Έφυγαν Ελλάδα, Σλοβενία, Τσεχία, Ιταλία, πρώτος γύρος. Βλέπετε την Ελλάδα αριστερά με τον μπλε στην οθόνη σας. Πρέπει να πάρει την τσουγκράνα και να τη συναρμολογήσει. Βλέπετε την Βρυσίδα. Έτοιμη τσουγκράνα, μπαίνει στη θέση της. Η τσουγκράνα της Ιταλίας είναι αυτή. Για να περάσουμε στη δεύτερη φάση, άλλη δουλειά τώρα. Βλέπετε πάντα την Βρυσίδα με το κόσκινο. Με τα δόντια να ανοίξει το αλεύρι να κοσκινιστεί. Και τώρα πήρε το κόσκινο η Ιταλίδα, ενώ η Βρυσίδα είναι φοβερή νοικοκυρά. Βλέπετε τι κάνει εκεί με το κόσκινο της. Το κρεμάει στη θέση του. Πάμε παρακάτω. Άλλη δουλίτσα. Είναι πρώτη μέχρι στιγμής η Βρυσίδα. Και πρώτη με διαφορά εδώ είναι η Τσέχα που κοσκινίζει. Η Βρυσίδα μπουγάδα τώρα. Φοβερές δουλειές. Μπουγάδα κανονικά, 1, 2, 3 στο ρούχο και απλώνεται και πάμε παρακάτω. Πάει πάρα πολύ καλά η Βρυσίδα. Η Τσέχα τώρα μεταφέρει το νεράκι για την μπουγαδίτσα της. Αργή νοικοκυρά η Τσέχα. Η Ιταλίδα τώρα απλώνει την μπουγαδίτσα. Και πάμε για το επόμενο βήμα. Βλέπετε εδώ τον Αλέξανδρο. Τρέχει η Βρυσίδα πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Τα παιδιά έχουν τελειώσει για την Ελλάδα πρώτη και τώρα τρέχει η Ιταλίδα δεύτερη. Πάρα πολύ καλά τα πήγανε, μπράβο στη Βρυσίδα και τώρα τρέχει η Τσέχα τρίτη. Και η Σλοβένα τελευταία. Ολοκληρωμένες διαδρομές για όλους με πρώτη την ομάδα της Κεφαλονιάς. Η
Αλυσίδα και Αλέξης σε γρήγορη κίνηση σε ένα παιχνίδι που τα πήγαν πάρα πολύ καλά και μπράβο τους. Με μίσος το προσκύνισμα. Με μίσος και το τρίψιμο του αγκουριού. Αποτελέσματα για μια Ελλάδα με ολοκληρωμένη διαδρομή και έναν καλύτερο χρόνο 1.42, για μια Ιταλία μια ολοκληρωμένη διαδρομή 1.45, 1.54 Τσεχία, 2 Σλοβενία. Μάλτα και Μελίχα. Το όνομά της προέρχεται από τις αλικές που υπάρχουν δίπλα. Χτισμένη πάνω σε λόφο, 140 μέτρα πάνω από τη θάλασσα, περικυκλώνεται από γόνιμες κοιλάδες που καθόρισαν και τη ζωή της. Αγροτική περιοχή, αγροτικές παραδόσεις, τυπικά εργαλεία και τρόπο ζωής. Σήμερα βρύθη αγροτικών συνεταιρισμών και περιβαλλοντολογικών οργανώσεων, μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων στις αμμώδεις παραλίες της και ενός τουρισμού που προσπαθεί να υπερκεράσει την αγροτική της οικονομία. Ελβετία, Πορτογαλία με τζόκερ, Ουγγαρία και Ουαλία ετοιμάζονται να παίξουν στο δεύτερο γύρο. Στην Ουγγαρία έχει ποντάρει και η Μάλτα, η οποία δεν παίζει σε αυτό το παιχνίδι, είδαμε άλλωστε και την κάρτα ποστάλη της. Εδώ γίνεται η εξήγηση του παιχνιδιού, στο δεύτερο γύρο βέβαια, έχουμε δει τον πρώτο γύρο. Και είμαστε έτοιμοι να δούμε το δεύτερο. Έφυγαν τα κορίτσια, πάνε για την Τζουγκράνα. Η Ελβετίδα, η Ουγγαρέζα. Η Ελβετίδα έχει κάποιο πρόβλημα στη συναρμολόγηση, ενώ η Ουγγαρέζα τη συναρμολόγησε και τη βάζει κιόλας στη θέση της. Βλέπετε αυτό το παραδοσιακό τρόπο να κουβαλούν τα ξύλινα εργαλεία. Η Ελβετίδα έχει μεγάλο πρόβλημα στη συναρμολόγηση της Τσουγκράνας. Νομίζω όμως τώρα την κατάφερε, μπορεί να την βάλει στη θέση της. Η κοπελιά από την Ουαλία προσπαθεί να ανοίξει το αλεύρι της. Όχι, η Ελβετίδα δεν τα έχει καταφέρει με την Τσουγκράνα. Η Ουγγαρέζα επίσης στο επίπεδο του αλευριού. Η κοπελιά της Πορτογαλίας επίσης στο αλευράκι. Τρεις ομάδες να συναγωνίζονται με την Πορτογαλία να το έχει παίξει τζόκερ. Η Πορτογαλίδα κοσκινίζει, κρεμάει το κόσκινο και πάει για τα ρούχα. Πάει να φέρει νερό. Η Ουγγαρέζα επίσης με το νερό πάει για την πουγάδα. Τρεις και απλώνα. Στην επόμενη ζώνη για να μπορέσει να τρίψει το αγκούρι, το οποίο ήδη τρίβει η κοπελιά από την Ουαλία που έχει προχωρήσει πολύ. Η Ουαλία λοιπόν ολοκληρώνει τη διαδρομή της σε ένα καλό χρόνο. Τώρα θα πρέπει να ολοκληρώσει και η Πορτογαλίδα που έχει παίξει τζόκερ σχεδόν ταυτόχρονα με την Ουγγαρέζα πάνω στην οποία έχει σχηματίσει η Μάλτα και έχει μείνει η Ελβετίδα η οποία είναι ακόμα στο πλήσιμο των ρούχων. Πολύ πίσω η Ελβετίδα. Πάντως οι Πορτογάλοι το παίξαν τζόκερ και τερματίσανε μετά τους Ουαλούς. Και βλέπουμε τις προσπάθειες της ομάδας, μάλλον όχι της ομάδας, της κοπελιάς από την Ελβετία. Ο νεαρός απλώς κρατάει κόντρα για να μπορεί να λύνει τα εργαλεία. Που έχει φτάσει στο τελευταίο στάδιο που είναι το αγκουράκι. Και η σφυρίχτρα λήξης. Η κοπελιά της Ουαλίας τρίβοντας το αγκούρι. Και η κοπελιά της Ουγγαρίας προσπαθώντας να συναρμολογήσει την Τζουγκράνα της. Να είμαστε λοιπόν και στο δεύτερο γύρο. Έχουμε 1.42 για την Ουαλία, 1.51 για την Πορτογαλία, 1.54 για την Ουγγαρία, αν ολοκλήρω τη διαδρομή για την Ελβετία. 1.42 για την Ουαλία είναι ο ίδιος ο δικός μας ο χρόνος. Το βλέπετε άλλωστε 9 στην πρώτη θέση, Ουαλία και Ελλάδα. 7 Ιταλία
Πορτογαλία 6 βαθμούς, τους έκανε 12, έχει παίξει τζόκερ. Τσεχία 5, Ουγγαρία 5, Σλοβενία 3, 2. Η Ελβετία και η Μάλτα πήρε τους 5 βαθμούς, ποντάροντας επί της Ουγγαρίας. Πάντα η Ελλάδα πρώτη με 56 βαθμούς για την Τσεχία, Ρέξαμ με 54 βαθμούς για την Ουαλία στη δεύτερη θέση και με 54 και η Καλόξα για την Ουγγαρία. Στην τέταρτη θέση η Μόρα με 48 για την Πορτογαλία, στην πέμπτη η Βάλεον Σερνόνε με 43 για την Ελβετία, στην έκτη για την Ιταλία το Αρέτζο με 41 βαθμούς, στην έβδομη για την Ελλάδα η Κεφαλονιά με 40, στην όγδοη για τη Σλοβενία η Λιουμπλιάνα με 38 και στην ένατη η Μελίχα για τη Μάλτα. Για τους Σλοβένους τα άλογα υπήρξαν ανέκαθεν σημαντικά. Γι' αυτό άλλωστε υπάρχουν και σπάνιες ράτσες που εκτρέφονται εδώ στη Σλοβενία. Κέντρα εκτροφής αλόγων και κέντρα υπασίας μπορεί να δει κανείς παντού όταν περιηγηθεί λιγάκι τη χώρα της Σλοβενίας. Αφού τα αγαπούν τόσο πολύ, ώστε και σήμερα τα χρησιμοποιούν οι χωρικοί και τα εκτιμούν τόσο πολύ, δεν θα μπορούσαν να παραλείψουν, έφτιαξαν ένα παιχνίδι προς τιμήν τους. Οι παίκτες είναι δεμένοι με λαστιχένιες ζώνες. Το αγόρι τρέχει στον τοίχο που βρίσκονται 5 άλογα και τραβάει την ουρά του ενός. Αν πέσει νόμισμα, πρέπει να το βάλει στην ποδιά του και να το μεταφέρει στη ζυγαριά. Αν αντί για νόμισμα τρέξει νερό, δοκιμάζει κάποια άλλη ουρά. Σε 3 ουρές μόνο υπάρχουν νομίσματα. Ο παίκτης πρέπει να μεταφέρει τα νομίσματα στη ζυγαριά μέχρι να υπάρξει ικανό βάρος να μετακινήσει το φορτίο. Το κορίτσι τώρα εμποδίζει τον παίκτη όσο μπορεί, τραβώντας το λαστιχένιο σκηνή. Να λοιπόν και η ζυγαριά, τη βλέπετε και βλέπουμε εδώ την Ιταλία που ποντάρει επί της Ουαλίας και την Ουαλία που παίζει τζόκερ σε αυτό το παιχνίδι. Ανδρέας Βαρδάλους, Φάλι Αντωνάτου. Πρώτος γύρος, Τσεχία, Πορτογαλία, Ελβετία, Ελλάδα. Βλέπετε τις κοπέλες πώς τραβάνε και πώς κρατάνε αντίσταση για τα παιδιά. Βλέπετε εδώ, εμείς βρήκαμε ουρά που περιείχε νερό και όχι νόμισμα. Τα αγόρια με τις ποδιές απλωμένες τρέχουν για να βρουν τα νομίσματα. Τα κορίτσια τους τραβάνε. Μια δυστυχία σκέτη για τους καημένους τους παίκτες. Προσπαθεί να κρατηθεί και είναι σίγουρος ότι θα βρει νομίσματα. Άπλωσε την ποδιά ο Ελβετός και τα πήρε. Εδώ βλέπετε τον Ανδρέα. Να πηγαίνω έρχεται, προσπαθώντας να βρει νομίσματα τα οποία χυθήκαν κάτω όμως. Βλέπετε εδώ, άλλοι αδειάζουν νομίσματα, άλλοι τραβάνε, αδειάζει και ο Ανδρέας τα δικά του τα νομίσματα για να μετακινήσει τη ζυγαριά. Πάλι νομίσματα, περάσαν όλα στην ποδιά του Ανδρέα και τρέχει να τα διάσει στη ζυγαριά. Τη μετακίνησε τη ζυγαριά, άρα μπορεί να σταματήσει. Έχει τελειώσει, έχει ολοκληρώσει την κούρσα του. Ο Ελβετός παίζει ακόμα, ο Τσέχος παίζει ακόμα. Ο Τσέχος μπορεί να χάσουν την πρωτιά οι Τσέχοι από τους Ουαλούς. Οι Ουαλοί βέβαια παίζουν στον επόμενο γύρο. Και ο Ελβετός με κάποια νομίσματα αναχείρας έχει μείνει τελευταίος να δοκιμάζει, να προσπαθεί να μαζέψει τα νομίσματα από κάτω που έχουν πέσει. Εφόσον ο χρόνος δεν έχει λήξει και τα παιδιά συνεχίζουν να αγωνίζονται. Η κοπελιά από τη Σλοβενία, αντίπαλο στον Ελβετό, έκανε μια πάρα πολύ καλή δουλειά, τον καθυστέρησε και εδώ έληξε ο πρώτος γύρος. Σε γρήγορη κίνηση οι προσπάθειες του Ανδρέα και του Ελβετού συμπαίκτη του. Και πάλι ο Ελβετός. Και να λοιπόν με 1-12, με 0-48 πρώτη η Πορτογαλία, με 1-12 η Ελλάδα, με 1-22 η Τσεχία και 1-50 η Ελβετία. Τερμάτισαν οι ομάδες του πρώτου γύρου και περιμένουμε να δούμε το δεύτερο γύρο που έχει και την Ουαλία. Πριν όμως από αυτό, μια βολτίτσα στη γειτονική Ιταλία και στο Αρέτσο. Ο δρόμος των Σαρακινών είναι το μοναδικό τουρνουά που ανανεώνει κάθε χρόνο το αρχαίο μεγαλείο της πόλης του Αρέτσο. Μια πόλη της Τοσκάνης με υπέροχα ψηφιδωτά και ζωγραφικές των μεγαλύτερων καλλιτεχνών της Ιταλικής Αναγέννησης. Η Πιάτσα Γκράντε, καρδιά της πόλης με το υπέροχο ντεκόρ της και τη γνωστή αγορά αντικών, χτυπάει από τους αρχαίους χρόνους για το Αρέτσο.
Είμαστε έτοιμοι για το δεύτερο γύρο. Ένα γύρο ανάμεσα στην Ουγγαρία, την Ουαλία, τη Σλοβενία και τη Μάλτα. Να σας υπενθυμίσω ότι η Ουαλία και παίζει τζόκερ και η Ιταλία ποντάρει επάνω της σε αυτό το παιχνίδι. Η κίνηση. Έχουν φύγει τα παιδιά. Βλέπετε ένα νερό για την Ουγγαρία και κάποια νομίσματα για την Ουαλία και τη Μάλτα, καθώς επίσης και για τη Σλοβενία. Ο Ουαλός ξαναφεύγει και βρίσκει και με τη δεύτερη ουρά νομίσματα, δεν έχει πετύχει ακόμα νερό, που σημαίνει ότι μέχρι στιγμής ο τζόκερ τους έρχεται πολύ καλά. Ο Σλοβένος και αυτός επιστρέφει με νομίσματα στην ποδιά του, όχι, επιστρέφει για να πάρει φόρα να ξαναγυρίσει. Και ο Μαλτέζος τραβάει απεγνωσμένα, προσπαθώντας να δει νομίσματα, βρει για νερό. Ο Ουαλός, από ό,τι βλέπω, γιατί τον παρακολουθώ από κοντά, αυτός ο Σλοβένος, γύρισε πάλι με νομίσματα. Και ο Ουαλός έχει ήδη τελειώσει. Έχει ολοκληρώσει την κούρσα του και έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει και ο Ούγγρος. Ο Μαλτέζος πήγαινε, έρχεται. Και ο Σλοβένος. Ο Σλοβένος δεν κατάφερε να κρατήσει την ουρά του αλόγου, αλλά σας είπα, έχουμε τους Ουαλούς και τους Ούγγρους που έχουν ήδη τελειώσει και τον Σλοβένο και τον Μαλτέζο που ταλαιπωρούνται ψάχνοντας να βρουν τα νομίσματα. Ο Σλοβένος βρήκε νερό, τον πέταξε και πίσω, θα πρέπει να προσπαθήσει πάλι. Ο Μαλτέζος όμως πρέπει να μαζέψει τα νομίσματά του. Πρέπει να πούμε ότι για τον Σλοβένο τη δουλειά την κάνει η Θάλια η Αντωνάτου, η οποία είναι αντίπαλος και τον τραβάει με όλη τη δύναμη. Τον έχει διαλύσει τον καημένο. Δεν τον αφήνει να πάρει νόμισμα για νόμισμα. Έχει μείνει τελευταίος ο Σλοβένος. Η Θάλια τραβάει, προσπαθεί να μαζέψει τα νομισματάκια του. Όχι, δεν έχει μείνει τελευταίος, είναι και ο Μαλτέζος παλεύει ακόμα. Νάτος. Νομίζατε ότι έχει γλιτώσει. Είναι ακόμα εκεί και παλεύει. Προσπαθεί να τραβήξει το σκηνή, να φτάσει την ουρά, τον παίρνει πίσω η κοπελιά. Βλέπετε. Ο Σλοβένος έχει τελειώσει, έχει τελειώσει και ο Μαλτέζος. Περιμένουμε να δούμε. Όχι, ο Μαλτέζος απλώς έπαιρνε φόρα, έπαιρνε μια ανάσα για να προσπαθήσει στην τελευταία του απόπειρα να μαζέψει τα νομίσματα που έχουν πέσει κάτω. Σφυρίχτρα δεν έχει χτυπήσει, σφυρίξει λήξη ακόμα. Να τη τώρα δεν κατάφερε να προφτάσει να τα μαζέψει. Οι προσπάθειες του Μαλτέζου. Όταν προχωρεί ο Μαλτέζος υποχωρεί η τσέχα αντίπαλος, διότι ένα είναι το σκηνή που τους ενώνει και ο Σλοβένος, επί του οποίου έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά η Θάλια. Να λοιπόν, να Μάλτα ανολοκλήρω τη διαδρομή τελικά με καλύτερο χρόνο 0.50 η Ουαλία, πολύ σωστό τζόκερ, πολύ σωστό το ποντάρισμα, 0.53 Ουγγαρία, 2.8 Σλοβενία. Για να δούμε τι έγινε συνολικά στο παιχνίδι. Πρώτη Πορτογαλία με 9, δεύτερη Ουαλία με 8, τρίτη Ουγγαρία με 7, τέταρτη Ελλάδα με 6, βέβαια η Ουαλία τους κάνει 16 βαθμούς με τζόκερ, με 5 βαθμούς η Τσεχία, με 4 η Ελβετία, με 3 η Σλοβενία, με 2 η Μάλτα και η Ιταλία ωφελημένη από τους 8 βαθμούς του στοιχήματος της επί της Ουαλίας. Για να δούμε τελική κατάταξη. Πέρασε πρώτο το Ρέξαμ και η Ουαλία με 70 βαθμούς, με αρκετή διαφορά από τη Γιουγκλάβια για την Τσεχία με 61, αλλά και την Καλόξα για την Ουγγαρία με 61 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση θα γίνει σφαγή στο 9ο και 10ο παιχνίδι. Τέταρτη Μούρα Πορτογαλία 57, πέμπτη Αρέτσο, έκτη Βάλεον Σερνόνε, έβδομη Κεφαλονιά, όγδοη Λουμπιάνα και ένατη Μελίχα. Είπαμε πιο πριν ότι η Λουμπιάνα ασχολείται με την παραγωγή και το εμπόριο κρασκού. Έτσι λοιπόν ο Τρίγος είναι πολύ ιδιαίτερη στιγμή για όλες τις περιοχές που έχουν αμπέλια και παράγουν κρασί. Στον Τρίγο όμως υπάρχουν και μερικοί ενοχλητικοί επισκέπτες. Αυτό το ξέρουμε και εμείς, γιατί και εμείς κάνουμε πολύ καλά κρασιά στην Ελλάδα. Είναι τα πεινασμένα πουλάκια που διεκδικούν και αυτά το σταφυλάκι για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Γι' αυτό λοιπόν οι χωρικοί φτιάχνουν μεγάλες τεράστιες ροκάνες που με τον ήχο τους διώχνουν τα πουλιά. Τώρα, όταν τα πουλιά είναι παίκτες και τα σταφύλια είναι μπαλόνια γεμάτα νερό, αυτό δεν μπορεί παρά να είναι το ένατο παιχνίδι χωρίς σύνορα.
Ελληνόπουλη παίκτης με τα χέρια στο ράμπο σκαρφαλώνει στη διαδρομή του που γλιστράει για να φτάσει στα σταφύλια. Τα μεταφέρει στο δοχείο του. Οι αντίπαλοι αγρότες τώρα μεταφέρουν τα δικά τους κομμάτια για να κατασκευάσουν μια ροκάνα, εμποδίζοντας βέβαια στο πιενέλα το καημένο το πουλί. Μόλις οι αντίπαλοι αγρότες φτιάξουν τη ροκάνα, τη γυρίζουν και ο ήχος τη σημαίνει και το τέλος του παιχνιδιού. Βλέπουμε εδώ την Πορτογαλία που στοιχηματίζει στη Σλοβενία και βλέπουμε και τη Σλοβενία να παίζει τζόκερ. Πάλι Αντωνάτου, Σπύρος Μελάς, Ευαγγελία Θεοτοκάτου, Βρυσίδα Χάλφα, Παναγής Κατσούρης. Εκκίνηση, φεύγουν όλες οι ομάδες, μην μπερδεύεστε με τα γαλάζια, το δικό μας είναι το μπλε σκούρο. Το γαλάζιο είναι το ιταλικό και όπως βλέπετε τα χεράκια των παιδιών είναι στο ράμφος. Γι' αυτό βλέπετε στραβά ράμφη, είναι από μέσα τα χεράκια τα οποία προσπαθούν να πιάσουν τα σταφύλια. Εδώ είναι ένα τελείως στραβό ιταλικό ράμφος. Σε ένα παιχνίδι με πάρα πολύ ωραία κουστούμια και βέβαια πολύ αστείο στο να το βλέπεις και καθόλου αστείο στο να το παίζεις, διότι πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχουν βάρος, οι στολές γλιστράνε τα παιδιά, εδώ είναι η Ουαλή. Υπάρχουν αυτά τα τσουλιθρίτσες οι μικρές, φοράνε και από κάτω, και εδώ είναι η δικιά μας η ομάδα. Φοράνε και από κάτω ένα είδος ποδιού πουλιού ή βατραχοπέδιλου που εμποδίζει τις κινήσεις. Κάποια σταφυλάκια, κάποια φόρα για την ομάδα της Κεφαλονιάς. Οι Ιταλοί έχουν κάτι πτώσεις. Εάν πιάσει η τσουλήθρα είναι πάρα πολύ καλά, αλλά δεν πιάνει πάντα. Τις περισσότερες φορές τα παιδιά πέφτουν. Όπως έπεσε τώρα ο Ελβετός στο βάθος και ο Ουαλός με το κόκκινο. Να λοιπόν η ομάδα της Κεφαλονιάς σε μια περίεργη απόπειρα τσουλήθρας καθιστής και μεταφέροντας συνέχεια στα φυλάκια ενώ οι αντίπαλοι φτιάχνουν τη ροκάνα. Από κάτω ο μετρητής να μετράει την ποσότητα του υγρού που μαζεύεται. Μια μεγάλη απόφαση, μια ωραιότατη πτώση. Και σφυρίχτρα λήξης. Βλέπουμε την ελληνική ομάδα σε μια πτώση, η οποία ξεπεράστηκε με σπασμένα βέβαια τα μπαλόνια και χαμένο το υγρό και να τι έχει γίνει στην τελική βαθμολογία. 40 λίτρα για την Ιταλία, 32 για την Ελβετία, για την Ουαλία 30 και 19 μόλις για την Ελλάδα. Ένα μικρό ταξιδάκι πριν από το δεύτερο γύρο στη Μόρα της Πορτογαλίας. Μικρή πόλη σε 240 χιλιόμετρα απόσταση από τη Λισαβόνα και στο νότο της Πορτογαλίας με πληθυσμό 8.643 κατοίκους. Στη ρωμαϊκή κατοχή γνώρισε μεγάλες δόξες και υπάρχουν ακόμα ερείπια που φτάνουν μέχρι την εποχή των Βυσιγότων και ακόμα και πιο παλιά. Μουσουλμάνοι και καρμελίτες πέρασαν αργότερα από τη Μόρα. Σήμερα ο κόσμος τη ζει ήσυχα και η οικονομία της εξαρτάται αποκλειστικά από τις αγροτικές δουλειές. Τσεχία, Μάλτα, Σλοβενία, Ουγγαρία έτοιμες για το δεύτερο γύρο και η Βρυσιίδα με τον Παναγή παίζουν αντίπαλοι στην ομάδα της Σλοβενίας. Να δούμε λοιπόν τι μπορεί να καταφέρει ο δεύτερος γύρος με τη Σλοβενία η οποία παίζει τζόκερ και η οποία πάνω στην οποία στοιχηματίζει και η Πορτογαλία. Έτοιμη για την εκκίνηση. Φύγαν τα παιδιά, τα πρώτα σταφύλια ξεκρεμιούνται, ενώ οι αντίπαλοι μεταφέρουν τις ροκάνες τους. Ο Ούγκρος μπροστά έχει κάποιο πρόβλημα στη μεσάβασή του. Εδώ είναι και πάλι μια τσουλήθρα για τους Ούγκρους, βλέπετε όπως τα πουλιά.
Οι Σλοβαίνοι, οι οποίοι έχουν παίξει τζόκερ και πάνω στους οποίους έχουν σχηματιστεί και οι Πορτογάλοι, ενώ η Ροκάνα σχηματίζεται από τον Παναγή και τη Βρυσίδα. Τσέχικα στα φύλλα τώρα από κάτω το δοχείο που μετράει τα λίτρα με το υγρό και ένας Ούγγρος ή μια Ουγγαρέζα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε, στο έδαφος γλίστρησε και μάλλον έχει χτυπήσει. Καταλαβαίνετε το βάρος της στολής, τη γλίστρα κάτω, τα χέρια είναι στο ράμφος, δεν μπορούν να βοηθήσουν καθόλου στην ισορροπία και είναι οι Ουαλοί οι οποίοι γυρίζουν πρώτη τη Ροκάνα για την ομάδα της Ουγγαρίας. Δεύτερη είναι η Ιταλή για την ομάδα της Τσεχίας. Εδώ είναι οι Σλοβαίνοι, γιατί τα δικά μας τα παιδιά ακόμα δεν κατάφεραν να γυρίσουν τη Ροκάνα. Ενώ υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την ομάδα της Ουγγαρίας, γιατί το παιδί το οποίο ήταν μέσα στη στολή μάλλον έχει χτυπήσει. Βλέπω είναι όλοι γύρω του έτοιμοι να βοηθήσουν. Η Μάλτα έχει το πρόβλημα, δεν το έχει η Ουγγαρία, είναι κάποιος από τους παίκτες της Μάλτας. Βλέπετε ότι εκεί έχουν μαζευτεί κόσμος, τώρα σφύριξε λήξη, βέβαια η ομάδα της Μάλτας δεν έπαιξε με το συμβάν αυτό. Το θέμα είναι να μην έχει χτυπήσει ο παίκτης ή η παίκτρια. Σε γρήγορη κίνηση οι Τσέχοι εδώ, τρέχοντας να μεταφέρουν τα σταφύλια τους και μια χαριτωμένη πτώση. Και βλέπουμε εδώ Σλοβενία με 50 λίτρα, με 40 ίδια με τις Ιταλίες του προηγούμενου γύρου, η Τσεχία με 24 η Ουγγαρία και η Μάλτα με 22. Για να δούμε το, βέβαια είναι η Σλοβενία πρώτη, Νάτι με 9 βαθμούς, Τσεχία με 8, Ιταλία με 7, γιατί μέτρησε ο χρόνος, ήταν καλύτερος της Τσεχίας. Ελβετία με 6, Ουαλία με 5, Ουγγαρία με 4, Μάλτα με 3, Ελλάδα με 2 και με 9 ωφελημένη από το πονταρισμά της Πορτογαλία. Βέβαια η Σλοβενία είχε παίξει τζόκερ για κάνει τους 9, 18. Για να δούμε τώρα την τελική κατάταξη. Σταθερά ρέξαμε 75 για την Ουαλία πρώτο, Γεχλάβαμε 69 για την Τσεχία δεύτερο, Μόρα με 66 για την Πορτογαλία τρίτο, Καλόξα με 65 για την Ουγγαρία τέταρτο, Λουβιάνα με 59 για τη Σλοβενία πέμπτο, Αρέτσο με 56 για την Ιταλία έξω, Βάλεο Σερνόνε 53 για την Ελβετία έβδομο, Κεφαλονιά για την Ελλάδα 48, 8η και Μελίχα για τη Μάλτα 1η με 36 βαθμούς. Την Κυριακή των Βαΐων στη Σλοβενία υπάρχει κάτι σαν έθιμο. Φτιάχνονται μεγάλα στεφάνια από φρέσκα κλαδιά και χρωματιστό ξύλο και με αυτά πηγαίνουν οι άνθρωποι στην εκκλησία για να πάρουν την ευλογία της. Με τον καιρό άνθησε και αυτό το είδος του εμπορίου. Διάφορες ποικιλίες, διάφορα είδη στεφανιών με κλαδιά εμφανίστηκαν στην αγορά. Αυτό που έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές ονομάζεται μπουτάρα και είναι φτιαγμένο και αυτό από φρέσκα κλαδιά και χρωματιστό ξύλο. Αυτό λοιπόν πουλιέται έξω από τις εκκλησίες, πουλιέται και στις φυταγορές. Το αγοράζουν, πηγαίνουν στην εκκλησία και παίρνουν την ευλογία της. Με τον καιρό έγινε σύμβολο και της πόλης της Λουμπλιάνα, στην οποία και πρωτάνθησε. Έτσι λοιπόν θα κλείσουν οι Σλοβαίνοι την απόψινή εκπομπή των παιχνιδιών χωρίς σύνορα με ένα παιχνίδι, το 10ο, το τελευταίο, που δεν έχει τζόκερ, που δεν έχει στοιχήματα, που παίζεται από όλες τις ομάδες που διπλασιάζουν τους βαθμούς τους. Μπουτάρα λοιπόν, να το δούμε. Το κορίτσι βρίσκεται κρεμασμένο σε ένα σκηνή και το ένα αγόρι κρατάει ένα άλλο σκηνή. Το δεύτερο αγόρι της παρέας πρέπει να δίνει τα κομμάτια που θα αποτελέσουν την μπουτάρα στο κορίτσι, που με τη βοήθεια του άλλου συμπαίκτη της στο σκηνή πρέπει να τα τοποθετήσει στους κορμούς που βλέπετε στις οθόνες σας, τους κορμούς δηλαδή της μπουτάρα. Στόχος του παιχνιδιού να τοποθετηθούν σωστά όλα τα μέρη και βαθμολογία ο μεγαλύτερος αριθμός το συντομότερο χρόνο. Υπενθυμίζουμε ότι το παιχνίδι αυτό είναι το τελευταίο, παίζεται σε ένα γύρο από όλες τις ομάδες και όλες οι ομάδες διπλασιάζουν τους βαθμούς τους. Τάλια Αντωνάτου, Ανδρέας Βαρδάλος και Αλέξανδρος Αναλυτής κρατάει το σκηνή. Εκκίνηση, βλέπετε τα πρώτα κομμάτια, ένα κομμάτι για την ομάδα τη δικιά μας, μπήκε σωστά.
Δεύτερο, βλέπετε τα κορίτσια πώς κινούνται, ενώ τα αγόρια πρέπει να τους δίνουν σωστά τα κομμάτια του δέντρου. Μέχρι στιγμής πάει καλά η δικιά μας η ομάδα, μέχρι στιγμής πάει πάρα πολύ καλά. Έχει βάλει ήδη αρκετά κομμάτια, έχει βρει καλό ρυθμό η Ιθάλια. Όλες οι ομάδες σχεδόν, αν εξαιρέσουμε την ελληνική και τη σλοβένικη, βρίσκονται στα ίδια επίπεδα. Η ελληνική ομάδα όμως προηγείται σαφώς όλων των άλλων και τώρα πάει να τοποθετήσει και το τελευταίο κλαδί στον κορμό. Δεν τα κατάφερε. Εδώ βλέπουμε την Τσέχα, αυτή εδώ είναι η Ουγγαρέζα. Και τώρα έχει πρόβλημα η Ιθάλια να βάλει το τελευταίο κομμάτι, ενώ είχε πάει πάρα πολύ καλά. Τώρα το έβαλε. Είμαστε οι πρώτοι που τερματίσαμε. Η πρώτη ομάδα που τέλειωσε είναι η ελληνική. Είναι η ομάδα της Κεφαλονιάς. Θα διπλασιάσει κάποιους πολύ καλούς βαθμούς. Δεύτερη είναι η Σλοβενία. Οι άλλοι πηγαινοέρχονται με χαμένα στεφάνια. Πρώτη Ελλάδα λοιπόν, δεύτερη Σλοβενία, τώρα προσπαθούν οι Ελβετοί και οι Ιταλοί. Οι Ιταλοί όχι, τα κατάφεραν οι Ουαλοί. Τα κατάφεραν οι Ουαλοί, τα κατάφεραν και οι Ελβετοί, τα κατάφεραν και οι Ιταλοί. Αλλά σημασία έχει ότι η ομάδα της Κεφαλονιάς τέλειωσε πρώτη σε αυτό το τελευταίο παιχνίδι που διπλασιάζει τους βαθμούς. Βλέπουμε εδώ την Τσέχα να παλεύει για το τελευταίο κομμάτι του δικού της Στεφανιού. Δεν τα κατάφερε, παλεύουν ακόμα οι Πορτογάλοι, οι Ούγγροι, οι Μαλτέζοι. Εδώ είναι οι Μαλτέζοι, εδώ είναι οι Τσέχοι. Και οι Ούγγροι δεν τα έχουν πάει καθόλου καλά. Ο χρόνος δεν έχει λήξει ακόμα, συνεπώς οι απόπειρες μπορούν να συνεχίζονται. Πορτογάλοι, Ούγγροι, Τσέχοι, Μαλτέζοι εξακολουθούν. Οι Μαλτέζοι έβαλαν τώρα ένα και πάνε για το τελευταίο τους. Εδώ είναι ένα πλάνο πανοραμικό. Βλέπετε, πηγαίνουν-έρχονται οι Πορτογάλοι και οι Μαλτέζοι. Οι Ούγγροι τέλειωσαν μόλις. Πορτογάλοι, Μαλτέζοι, Τσέχοι με το τελευταίο τους κομμάτι. Πορτογαλίδα, τέλειωσε και η Πορτογαλία. Τσέχοι, Μάλτα απέμειναν. Η Μάλτα τέλειωσε και έμεινε τελευταία η Τσεχία και μου φαίνεται και πολύ δύσκολο να τα καταφέρει. Ναι, σφυρίχτρα λήξης χωρίς να μπορέσει να ολοκληρώσει η Τσεχία. Περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Και να βλέπουμε τις προσπάθειες να δούμε την Ελλάδα με 18 πρώτη, Σλοβενία με 16, Ελβετία με 14, Ουαλία με 12, Ιταλία με 10, Πορτογαλία με 8, Μάλτα με 6, Ουγγαρία με 4, Τσεχία με 2 βαθμούς. Πράγμα που θα αλλάξει λίγο την τελική κατάταξη, χωρίς βέβαια να διακινδυνεύει η Ουαλία την πρώτη της θέση γιατί ήδη είχε διαφορά. Ρέξαμ λοιπόν για την Ουαλία 87, Λιουμπλιάνα πέρασε στη δεύτερη θέση για τη Σλοβενία 75, Μόρα για την Πορτογαλία 74 και αυτή πέρασε στην τρίτη θέση, Γιχλάβα για την Τσεχία στην τέταρτη με 71, Καλόσκα για την Ουγγαρία στην πέμπτη με 69, Βάλεον Σερνόνε για την Ελβετία στην έκτη θέση με 67, για την Ελλάδα η Κεφαλονιά στην έβδομη θέση με 66, να ισοψηφεί με το Αρέτσο της Ιταλίας με 66 και στην ένατη θέση με Λίχα της Μάλτα με 42 βαθμούς. Και από τη Λουμπλιάνα και από τη Σλοβενία, τέλος για μια ακόμα εκπομπή χωρίς σύνορα. Να σας ευχηθώ μια πολύ καλή νύχτα και να σας αφήσω να απολαύσετε τη χαρά και την ενέργεια όλων αυτών των παιδιών που δημιούργησαν και την απόψινη εκπομπή. Γεια σας!